καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φατσού που πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουζίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες κάμπτου δοθέ! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε κάτι από την αρχή για να είμαστε ωραίοι και έντιμοι αναμεταξύ μας. Όποιος περιμένει μυρολόι σήμερα, όποιος περιμένει εκπομπή κλάψας, όποιος περιμένει μύρλα και ανάθεμα, τότε λυπάμαι αλλά θα σε απογοητεύσω. Το ξαναλέω, όποιος περιμένει σήμερα κλάψα, αφορισμούς, κατάρες και κυρίως μυρολόι για αυτό που έγινε χθες στην Τρίπολη, λυπάμαι, δεν θα συμμετάσχω. Δικαίωμά του να θέλει να κρατήσει τέτοια στάση. Εγώ δεν! Αυτά, έτσι για αρχή. Το λέω πριν από χορηγούς, πριν πούμε στην εκπομπή κτλ. Αν περιμένετε μυρολόι, όχι. Αλλάξτε σήμερα, παιδιά. Ξεκάθαρα σας το λέω. Αν περιμένετε αυτό δηλαδή σήμερα, θα πούμε τι έγινε χθες. Θα ασχοληθούμε κυρίως για αυτό που πρέπει να γίνει την Κυριακή. Επίσης για αυτό που πρέπει να αποφασιστεί σήμερα Δευτέρα. Θα τα συζητήσουμε όλα. Όποιος φοβάται παίρνει σκύλο και μάλιστα ποιμενικό γερμανικό. Schäferhund. Όποιος φοβάται βάζει συναγερμό. Όποιος κόλωσε, όποιος έχασε το κουράγιο του, όποιος έπαψε να το πιστέψει, με γεια του, με χαρά του. Εγώ δεν. Εγώ δεν. Αυτό ήθελα να πω έτσι για αρχή, για ξεκίνημα. Σήμερα δίνουμε καταπληκτικό δώρο. Σήμερα δίνουμε ένα τάμπλετ Lenovo, εκπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 11 δωράκλες έχει δώσει ο άνθρωπος. Θα δώσει μάλλον συνολικά. Δώσαμε και αφιγραντήρα και αρτοπαρασκευαστή και φούρνο μικροκυμάτων και ηλεκτρική σκούπα και smartphone και γεννήτρια τμού και καφετιέρα τάσιμο. Δεν υπάρχουν πουθενά τέτοια δώρα μόνο εδώ. Με το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ο επόμενος απέχει μίλια. Δεν υπάρχει. Δεν δώσαμε μια φορά ένα δώρο το Γενάρη και μετά ξαναδώσαμε το Μάρτιο, τον Αύγουστο. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα απίστευτα πράγματα από το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 51 χρόνια, μισός αιώνας και κάτι ψηλά από το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Τον υπερευχαριστώ που είναι μαζί μας. Που είναι δίπλα μου, με στηρίζει όπου και να πήγα. Και στο ράδιο Λάσπη να πήγαινα, μαζί μου θα ήταν. Και αυτός, και ο Εσκιάδης, και η Λαδόκολα, και όλοι οι χορηγοί. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχω να πω τίποτα. Μόνο respect σε αυτούς τους ανθρώπους. Που όταν φεύγω, δεν το κάνω και συχνά βέβαια, αλλά όταν έφυγα από ένα ραδιόφωνο για να πάω σε άλλο, ούτε καν με ρώτησαν. Ξέρετε, αποφάσισα επειδή εκεί, αυτό, εκείνο, το άλλο θα. Οκ, μα δεν σας είπα που θα πάω. Δεν μας ενδιαφέρει. Η αφοσίωση και η πίστη σε αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντική από συγκεκριμένους ανθρώπους. Η ηλεκτρονέτ λοιπόν δίνει εκπληκτικά πράγματα. Θέλω να σας πω ότι θα δώσουμε και τηλεόραση 24 μέσα στη βδομάδα. Θέλω να σας πω ότι θα δώσουμε και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Αυτά είναι στο πρόγραμμα, τα 11 δώρα, φοβερή εντεκάδα. Όσοι μπαίνετε δε στο κατάστημα της ηλεκτρονέτ σήμερα στην Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό, μπαίνετε στην κλήρωση για μια ψιστιέρα Philips. Πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Και το βράδυ κληρώνεστε, εμείς το τάμπλετ δεν το κληρώνουμε ούτε σε 5 μέρες, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε 52 εκπομπές, μέσα στο 2ωρο και λιγότερο από 2ωρο. Και μάλιστα χωρίς να σας κοστίσει ούτε μήνυμα, αφού θα γίνει μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Από τις 8.30 μέχρι τις 9 με τις γραμμές που θα βγουν στον αέρα και μόλις έρθει η Μαριλίζ στη γραμματεία μας με τις γραμμές εκτός αέρα. Πέρα όμως από το τάμπλετ έχουμε και το τριήμερο στις Θερμές. Το μαγευτικό μέρος στο Λουτράκι Αριδέας, δύο διανυκτερεύσεις, υπέροχο ξενοδοχείο, πετρόκτιστο, με ξύλο μέσα, με τζακούζι, με τζάκια, με σούξου μουξου. Να φύγετε να πάτε στον παράδεισο, να φύγει το μυαλό από τις στεναχώριες. Χορηγός πρώτης ώρας επίσης το καφεμάγαζο. Με την μοναδική καφεδάρα εσπρέσο Βέντο. Καταπληκτικά πράγματα.
ποικιλίες καφέ βέντο από Γουατεμάλα, από Αιθιοπία, από Κολομβία. Είναι πολύ μερακλείδες οι άνθρωποι και σας στείλουν και ένα ολόκληρο καφέ από το κουταλάκι μέχρι τη μηχανή. Τα πάντα όλα. Μπείτε στο καφεμάγαζο mezet.gr να ενημερωθείτε. Και φυσικά χορηγός πρώτης ώρας, οι δυο πισταριές μας στην Λεωφόρο Στρατού αλλά και στην Κωνσταντινούπολεως. Εκεί θα βρείτε τον κορυφαίο, τον νοστιμότερο γύρο της πόλης. Εκεί θα βρείτε το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας της πόλης και σκεπαστές με γύρο χοιρινό, με γύρο κοτόπουλο, με τυριά μέσα, με Φιλαδέλφια, με μανιτάρια. Ένας χαμός, ένας οριμαγδός γεύσης. Αυτά για τους χορηγούς πρώτης ώρας. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα και προξένησε εντύπωση σε κάποιους, έλεγα, θεωρώ ότι το μάτς το δυσκολότερο δεν ήταν ούτε αυτό με τον Γαύρο, ούτε αυτό με την ΑΕΚ. Και έκανε εντύπωση σε μερικούς. Τους προξένησε απορία και εντύπωση. Γιατί το λες αυτό? Έλεγα, το δυσκολότερο μάτς είναι στην Τρίπολη. Χθες ήμασταν κακοί. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι η ομάδα δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε η ομάδα. Δεν τράβηξαν ούτε τα ατού, δεν έδειξε την αποφασιστικότητα που έδειχνε άλλες φορές. Δεν έδειξε αυτή την αίσθηση υπεροχής, δεν την έβγαλε. Παρότι είχε και ευκαιρίες εκεί προς το τέλος με τις κεφαλιές που έβγαζε ο άλλος πάνω στη γραμμή και τον γκολ που το είδε ο Αετομάτης, που σε περίπτωση που ήταν της ΑΕΚ αυτό το offside δεν υπήρχε καμία περίπτωση, έτσι. Αυτό είναι που λέμε καθορίζουν τις βαθμολογίες. Τα τρία συνεχόμενα offside σε τρεις συνεχόμενους αγώνες της ΑΕΚ τα κάναμε γαργάρα. Εδώ εχθές είδε ότι δεν ακούμπησε την τρίχα στο κεφάλι του Μαωρίσιο, ότι την ακούμπησε και ακύρωσε τον γκολ του Βαρέλα. Ας μην σταθούμε σε αυτό. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Το έσχος που έγινε την Παρασκευή στην εκδίκαση, αυτός ο απόλυτος εξευτελισμός, αυτή τη φορά επηρέασε και την ομάδα. Οι άνθρωποι αυτοί που φορούν τη φανέλα δεν είναι μηχανές. Δεν είναι ρομπότ. Μέχρι τώρα έπαιζαν στα κόκκινα. Σε έδρες εχθρικές παντού. Είδατε χθες αυτή τη μαριονέτα, αυτό το κουκλοθέατρο, αυτό τον ανθυποκλόουν που εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου. Δεν τράπηκες ρε τα άσπρα μαλλιά σου. Γερός άνθρωπος να πας εκεί. Να ειρωνευτεί με την ταινία την Ταμιακή και με μία πέτρα προς τιμήν των ανθρώπων του Αστέρα Τρίπολης τον πετάξαν έξω από τη συνέντευξη τύπου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από ποια ομάδα είναι αυτός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ήθελε να πετύχει. Όπως ο Καλτσάς μας έδειχνε, άλλος ένας μας έδειχνε τα γενετικά του όργανα. Προφανώς υπήρχε η απορία αν έχει και πόσο μεγάλα είναι και έπρεπε να αισθάνθηκε την ανάγκη να τα δείξει. Και γι' αυτό έγινε η συμπλοκή στο τέλος. Και φυσικά καλά έκανε και απάντησε ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Οι εποχές που ο ΠΑΟΚ ήταν καρπαζωής πράκτορας έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Πεθάνανε αυτές οι εποχές. Τώρα το πόσο πολύ ήθελε να κερδίσει ο Αστέρας, okay, το είδαμε. Λέω λοιπόν ότι αυτά που έγιναν την Παρασκευή με μια συμπληρωματική έκθεση από τον αξιότιμο τύπο που φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού στα νεανικά του χρόνια και υπάρχει φωτογραφία γι' αυτό, από ένα παιδί δούλο του συστήματος για πολλά χρόνια, ο οποίος δεν του φτάσανε μάλλον οι 4 ώρες για να συντάξει την όλη ιστορία, να συντάξει το φύλλο αγώνα, μάλλον ήθελε και συμπληρώματα. Επίσης, για να μιλάμε σωστά και για να εξηγούμε σε αυτούς τους άπιους που εξακολουθούν, γιατί αυτός είναι ο επιθανάτιος ρόχος τους, του συστήματος. Είναι οι τελευταίες σπασμωδικές κινήσεις. Ό,τι και να κάνετε, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι, να το ξέρετε. Το σύστημά σας κατέρευσε. Αυτά είναι οι τελευταίοι του σπασμοί. Γράφει λοιπόν αυτά που γράφει, ότι εγώ δεν διέκοψα το παιχνίδι, ότι ο γιατρός δεν είδε καμία βλάβη τέτοια που να μην μπορεί να σφυρίξει, να μην μπορεί να παίξει και να μην μπορεί να προπονήσει ο Όσκαρ Γκαρθία. Και μετά, ο του θαύματος παρουσιάζει συμπληρωματική που βγάζει, λέει άλλα πράγματα. Για να ξεκαθαρίζουμε πράγματα. Συμπληρωματική τι σημαίνει? Σημαίνει ότι λέω, ας πούμε, στη μία έκθεση η Μόνικα Μπελούτσι είναι μια μελαχρινή καλονή. Είναι μια γυναικάρα. Και πάω στη συμπληρωματική και λέω, έχει υπέροχο στήθος, έχει φοβερό ποπό,
Έχει τρομερό βλέμμα. Δεν γράφω στην πρώτη έκθεση, στο πρώτο φιλοαγώνα, ότι η Μπελούτση είναι μια μελαχρινή καλονή και πάω μετά συμπληρωματική και λέω όμως είναι μπάζο, είναι μια ξανθιά γριά, με στραβά δόντια και πόδια, με μουστάκι αλήθωρη και με πεσμένο βυζί. Δεν μπορεί αυτό που έρχεται μετά και μάλιστα εκπρόθεσμο και άκυρο να ακυρώνει αυτό που έχει γραφτεί στην αρχή. Σήμερα θα φανεί αν μιλάμε για δικαιοσύνη παροδία. Διότι η συγκεκριμένη κυρία Σκουλαρίκα, Σκουλαρίκη, δεν θυμάμαι πως τη λένε, Σκουλαρίκο, δεν θυμάμαι το όνομά της, ήταν πάρα πολύ επιθετική, δεν δέχτηκε να δει συγκεκριμένα βιντεάκια και παρουσίασε και την συμπληρωματική. Δεν δέχτηκε την αναβολή που ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα μην τολμήσετε, γιατί θα πάτε ενάντια στο δίκαιο και το σωστό. Δεν υπήρξε καμία πέτρα, δεν υπήρξε κανένας αναπτήρας, δεν υπήρξε καμία φωτοβολίδα, κανένα βεγγαλικό, ένα ξετυλιγμένο ρολό χαρτί από σερπαντίνα που μάλιστα δεν το βρήκε καν στο πρόσωπο. Όλα αυτά που τα έχουμε χιλιοπεί, με κλεισμένο το γιατρό έξω από το ιατρείο για 20 λεπτά. Αν εμένα μου σε ανοίξει το κεφάλι, φωνάζω τους γιατρούς όλους μέσα, τραβάω βιντεάκια, σηκώνω εκείνη τη στιγμή τα αίματα. Instagram, Twitter, Facebook, παντού, χαλάω την κοινωνία και τον κόσμο. Δεν τον κλείνω ένα τέταρτο μέσα και παρουσιάζω μετά ένα δάγκωμα. Τον έρπη. Τα λέω όλα αυτά γιατί ό,τι έγινε την Παρασκευή που ο κόσμος για μια ακόμα φορά είπε πόσο σάπιοι είναι, πόσο στημένο είναι όλο αυτό, πόσο πολύ θέλουν όλοι να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ και ας το πάρει όποιος είναι. Πώς συστρατεύτηκαν όλοι, πώς έγιναν μια αγκαλίτσα όλοι. Γιατί δεν έβγαλαν τις φωτογραφίες που έτρωγε, λέει, ο πεθερός του Αρετόπουλου με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τις βγάλανε, βγάλτε τις ρε παιδιά, περιμένουμε να βγάλετε τις φωτογραφίες. Που έριξαν τη λάσπη με τον ανεμιστήρα πριν το παιχνίδι. Βγάλτε τις, γιατί δεν τις βγάζετε. Γιατί είναι άλλο ένα τεράστιο ψέμα, άλλη μια απάτη. Αυτή τη φορά λοιπόν, γιατί δεν αποφεύγω καθόλου να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι, εκεί πηγαίνω. Αυτή τη φορά λοιπόν φάνηκε ότι επηρεάστηκε ο οργανισμός και η οικογένεια. Πόσο πια, κόντρα σε όλους. Όπου πηγαίνουμε, να οι τεράστιες σημαίες, να βρυσίδια, να μπινελίκια, να εχθρικές συνεντεύξεις τύπου. Όλοι συσπυρωμένοι, οι πρώην και καλά, ντεμπέκ, παραδοσιακοί εχθροί, Παναθηναϊκοί με Ολυμπιακούς, Ολυμπιακοί με αεκτσίδες. Γιατί να παίξει ο Μυραλάς, γιατί να έρθει ο Μυραλάς να παίξει την Τούμπα, γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε καταγγελία που φτύνει τον Μπάρκα. Χθες έπαιζε κανονικά ο κύριος. Αυτός που μας έδειχνε τα καλαμπαλίκια του, να πούμε. Ο κύριος Μυραλάς. Άσχετο που αυτός ο άθλιος γάβρος δεν μπορεί να κερδίσει ούτε τα τρίτα του Παναθηναϊκού. Τον αποδεκατισμένο, τον πάμφτωχο Παναθηναϊκό δεν μπόρεσε να τον κερδίσει. Και βγαίνει ο Κυρσάβας χθες και λέει αηδίασα με αυτά που είδα σήμερα. Να δεις πόσο έχουμε αηδιάσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια πόσο έχουμε. Άκου λέει αηδίασα. Ξαναγυρίζω λοιπόν και λέω η ομάδα μπήκε επηρεασμένη χθες. Φάνηκε από το πρώτο πεντάλεπτο. Με μία αβεβαιότητα. Με μία έλλειψη αυτοπεποίθησης. Με έλλειψη σταθερότητας. Φάνηκε ότι δεν είχε ψυχολογία, ότι ήταν επηρεασμένη. Όλοι, από τον Πασχαλάκη μέχρι τον τελευταίο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Κακή εμφάνιση ομάδας, με λάθη αρκετά. Θεωρώ ότι στο τέλος εκεί, αφού ισοβαρίζουμε, καλύτερα ένας πόντος παρά κανένας. Άλλη μια κακή εμφάνιση από τον Μαωρίσιο. Φίλε μου Μαωρίσιο, με 1,3 περιμένω πολλά περισσότερα πράγματα από σένα. Και όχι μια τέτοια λάθος μπαλιά. Σε πενέσαμε όταν έπρεπε, χθες, και στέκομαι μόνο σε σένα γιατί στο τέλος δεν μπορεί να κάνεις ένα τέτοιο λάθος. Δεν ξέρω και ελπίζω ποτέ να μην κοστίσει αυτό το πράγμα στο τέλος. Αλλά είναι λάθος το οποίο είναι καταδικαστικό για το παιχνίδι. Καλύτερα ένας πόντος παρά κανένας. Όμως, ξαναλέω, αφήνουμε πίσω αυτό το μάτς ήδη σήμερα. Ήδη σήμερα. Δεν αποφεύγουμε να κάνουμε κριτική.
αλλά επειδή δεν τελείωσε η σεζόν και μπροστά μας έχουμε το απόλυτο ντέρμπι, μπροστά μας έχουμε αυτόν που πάει να μας πάρει το πρωτάθλημα. Με τον τρόπο που ξέρετε, αυτήν μάλλον. Άρα, ό,τι και να αποφασιστεί σήμερα, εδώ είναι η ευκαιρία σας. Εδώ είναι η ευκαιρία σας. Μετρημένα είναι τα μάτς που έμειναν, το ξέρετε, αλλά πόσα είναι, άλλα 6 είναι πλέον. Άλλα 5. Ξεκινάμε από το μάτς της Κυριακής. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα ήδη. Ναι, αφήνουμε πίσω αυτό που έγινε. Όλοι δικαιούνται μία κακή εμφάνιση. Η ομάδα έχει κάνει 16 σερί νίκες, παιδιά. 16 σερί. Παίζοντας την καλύτερη μπάλα. Εγώ εξακολουθώ να λέω. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχουμε την ομάδα που θα στεφθεί πρωταθλήτρια στο τέλος. Όποιος χθες ένιωσε ότι, ότι λιποψυχεί. Όποιος χθες ένιωσε ότι χάνει το κουράγιο του, ότι χάνει την πίστη του, είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν τη χάνω την πίστη μου. Εγώ δεν τη χάνω την πίστη μου σε αυτή την ομάδα. Μέχρι τέλους. Και κόντρα σε όλους. Κόντρα σε δικαστικά, κόντρα σε τιμωρίες, κόντρα σε συστρατευμένους παραδοσιακούς αντιπάλους απέναντι, κόντρα στα μίντια, κόντρα σε όλα. Δεν με ενδιαφέρει. Με αυτό που έγινε την Παρασκευή, περισσότερα παοξάκια κάνατε. Δεν περιμέναμε να γίνουμε ΠΑΟΚ από τους τίτλους. Για όλα αυτά που έχετε κάνει τόσα χρόνια που εξακολουθείτε σε ένα σύστημα που καταραίει με γδούπο, ακόμα και στα τελειώματά του, προσπαθείτε να κλέψετε, προσπαθείτε να δείξετε πόσο ανέντιμοι είστε, πόσο σαθροί, πόσο κύβδηλοι, πόσο ψεύτικοι είστε. Μέχρι τέλους. Όταν λοιπόν η ομάδα παίζει στο κόκκινο σε όλες τις αναμετρήσεις, μέσα έξω όλα τα μάτς, κάποια στιγμή θα έρθει και η στραβή. Θα έρθει. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να αποδείξουμε πόσο γερές βάσεις έχουν μπει, πόσο δίπλα στην ομάδα είμαστε, πόσο το πιστεύουμε. Τώρα πρέπει να θωρακίσουμε την ομάδα. Τώρα πρέπει να βγάλουμε τη σωστή αντίδραση. Και όχι να διαλυθούμε. Όχι να αρχίσουμε. Είδα, περίμεναν κάποιοι 4 μήνες για να βγουν χθες. Πάλι είδα στο διαδίκτυο. 4 μήνες περιμένατε, ρε, να βγείτε να κράξετε. Αν είστε ΠΑΟΚ, έχετε το Θεό σας. 4 μήνες περιμένατε. Είναι δυνατόν. Αυτό που τόσο πολύ το αγαπάς, περιμένεις να σκοντάψει το παιδί σου για να πας από πάνω και να του πεις «Ούρε που σκοντάφτεις, δεν μπορείς να περπατήσεις, άχρηστε!» Που τόσο καιρό περπατούσε με το κεφάλι ψηλά και περήφανος, περιμένεις να σκοντάψει να πας από πάνω για να του γαμπίπει την ψυχολογία. Όχι ρε, εγώ όχι, όποιος θέλει οκ. Okay. Και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μέχρι τέλους. Και όταν λέω εγώ όχι προσωπικά, σαν εκπομπή. Να το ξέρετε, αυτό που αγαπώ δεν περιμένω τη στραβή για να πάω να το ισοπεδώσω. Για να το εκτήρω, να το κατηγορήσω, να το λιθωρήσω, να το απαυτώσω την ψυχολογία. Σε καμία περίπτωση, εγώ αρνούμαι και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτούς που περίμεναν τόση ώρα. Και μιλάω, δεν μιλάω τώρα για από τις άλλες ομάδες, οκ. Okay. Φυσιολογικό είναι, περίμεναν το στραβμάτωμα του ΠΑΟΚ να βγουν οι καημένοι να πανηγυρίσουν για αυτοί. Δείξτε μια κατανόηση. Δείτε το ανθρώπινα. Στην κατάσταση που είναι, περιμένουν με ξένα από αυτά. Αλλιώς δεν γίνεται, με ξένα κάκαλα. Με τα δικά τους δεν μπορούν. Άρα δείξτε μια κατανόηση. Είναι και φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή, δεν το κακίζουμε. Άταξη, νορμάλ είναι. Αφού δεν μπορείς μόνος σου, περιμένεις αλλού. Γαμπίμπι ο γείτονας και χαίρεσαι που είναι ενεργός σεξουαλικά. Εσύ δεν μπορείς. Άρα πανηγυρίζεις που... ο γείτονας. Και τον ακούς. Λοιπόν. Λέω ότι κακή εμφάνιση, να είμαστε έντιμοι. Να είμαστε έντιμοι, δηλαδή δεν θέλω να πω χθες. Κακή εμφάνιση. Ο Αστέρας βγήκε να παίξει. Εμείς δεν θα βγούμε να πούμε αυτό που υποχειμένευε. Καλά, λέει, βγήκε ο Αστέρας να μας κόψει βαθμούς. Τι λες, ρε. Τι λες, ρε, Μητόγκα, σοβαρά μιλάς. Και θα το κακίσουμε αυτό. Μπράβο στο Λουτσέσκου, μάγκικη δήλωση. Ανέβηκε ακόμα περισσότερο. Χθες κάνει κακό κουτσάρισμα ετερονεκάτερων. Αλλά. Ανέβηκε ακόμα περισσότερο στην εκτίμησή μου. Που λέει: εγώ δεν θα βρω δικαιολογία στη διαιτησία. Δεν θα ψάξω, δεν θα το επιτρέψω αυτό. Μάγκας είσαι. Και μάγκας συμπεριφέρθηκε όλο το τελευταίο διάστημα. Που έκλεισε άπαξ διαπαντός την πόρτα του,
Ολυμπιακού με τις δηλώσεις που έκανε περί Κάουαρτς και περί κωμωδίας και ότι φοβήθηκαν και τα λοιπά, δεν άφησε ούτε χαραμάδα, δεν έδειξε ούτε καν την παραμικρή διάθεση, έμεση ή άμεση, για να κάνει δημόσιες σχέσεις. Που συνήθως οι προπονητές το κάνουν, θα λένε ναι, ας τα αφήσουμε αυτά και τέτοια. Τίποτα. Όπως μιλάμε εμείς, όπως μιλάει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ, έτσι μίλησε. Τσεκουράτα. Δεν στρογγύλεψε καμιά του κουβέντα. Ο Λουτσέσκου. Και προς τιμήν του. Τώρα από εκεί και πέρα, μπροστά το βλέμμα μας. Μπροστά. Ξαναλέω, όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Όποιος χθες λιποψύχησε, όποιος χθες ξαφνικά με την πρώτη στραβή απέσυρε την εμπιστοσύνη στην ομάδα, με γεια του, με χαρά του. Εγώ θεωρώ, θυμάστε, σας το λέγω όλο το διάστημα που αποθεώνατε, περιμένετε να δούμε στην πρώτη στραβή, θα είμαστε δίπλα. Μας θέλουν τώρα περισσότερο από ποτέ δίπλα τους οι παίκτες. Οι ίδιοι παίκτες που έκρυβαν το τόπι μέχρι προχθές. Οι ίδιοι παίκτες που κάνανε σερί απίστευτο. Που είναι μέσα στο πρωτάθλημα, μέσα στο κύπελο. Οι ίδιοι παίκτες που θα φέρουν τον ντάμπλ. Οι ίδιοι είναι. Πριν πάω στο διάλειμμα, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μία επιστολή, ένα κείμενο που μου έστειλε ο Λεύτη 12 πριν λίγες μέρες. Επιλέγω να το διαβάσω σήμερα, μου το έστειλε για να το βάλω στο zoomusu.gr. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα τάμπλετ Lenovo. Καταπληκτικό, υπέροχο, μοντέρνο, εκπληκτική μάρκα, φοβερές δυνατότητες, φοβερές ταχύτητες. Λεπτό, διζαϊνάτο, υπέροχο. Τάμπλετ Lenovo. Από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης και δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές. Βάλε σε παρακαλώ χαλί παρίδι για να διαβάσω αυτή το κείμενο που μου έστειλε ο φίλος μου ο Λεύτη ο 12. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επικεφαλίδα, τέσσερις φίλοι από το Συντριβάνι, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1957. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενούσε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στο γήπεδο του Συντριβανίου. Ο αγώνας είχε λήξει με 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ και οι τέσσερις αχώριστοι φίλοι είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Ο Παναγιώτης, 21 χρόνων από τις ποντιακές συνοικίες της Καλαμαριάς, ήταν στη φτωχή οικογένεια και δούλευε ατελείωτες ώρες στον οικογενειακό φούρνο. Ο Αλέξανδρος, 2 χρόνια μεγαλύτερος, ήταν από την Άνω Πόλη και δούλευε ως υπάλληλος στον μπακάλικο της γειτονιάς του. Ο Ορέστης, ο μεγάλος παρέας, ήταν 24 χρόνων. Η παρέα συνήθιζε να πηγαίνει στο καφενείο των γονιών του στη Σταυρούπολη μετά από κάθε αγώνα. Τέλος ο Κώστας, ο μικρός παρέας, μόλις 18. Από πλούσια οικογένεια είχε γνωρίσει πρόσφατα τους υπολείπους σε μια γιορτή που είχε οργανώσει ο Δήμος στην παλιά παραλία δίπλα στο σπίτι του. Τους τέσσερις φίλους τους χώριζαν πολλά πράγματα. Ήταν όλοι από διαφορετικές συνοικίες, από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Υπό διαφορετικές συνθήκες μπορεί και να μην είχαν συναντηθεί ποτέ. Η αγάπη τους όμως για τον ΠΑΟΚ τους είχε φέρει τόσο κοντά που κάθε ένας τους ένιωθε τους άλλους τρεις σαν αδέρφια του. Κάθε Κυριακή πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Δεν έδιναν ποτέ ραντεβού. Ακόμα και να μην μιλούσαν καθόλου μέσα στην εβδομάδα, όλοι ήξεραν ότι την Κυριακή θα συναντιόντουσαν στο γήπεδο. Εκείνη την ημέρα οι τέσσερις φίλοι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι. Δεν ήταν μόνο ότι η ομάδα είχε κερδίσει τον αγώνα. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, είχε ανακοινωθεί ότι σε μερικούς μήνες θα ξεκινούσε η ανέγερση του καινούριου σταδίου της ομάδας στην περιοχή της Τούμπας. Είχε δημιουργηθεί μάλιστα και μία λαχιοφόρος αγορά με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας, ενώ το 15% των εσόδων του κάθε αγώνα θα πήγαινε στον ίδιο αυτό σκοπό. Στους επόμενους μήνες οι τέσσερις φίλοι προσπαθούσαν να μάθουν με όποιο τρόπο μπορούσαν τα νεότερα σχετικά με το καινούριο γήπεδο. Περίμεναν με αγωνία την έναρξη των εργασιών. Ώσπου κάποια στιγμή τον Ιούλιο ανακοινώθηκε ότι τον επόμενο μήνα θα ξεκινούσαν με στόχο την ολοκλήρωση του έργου όσο το δυνατόν συντομότερα. Το καινούριο γήπεδο της ομάδας μονοπολούσε το ενδιαφέρον στις κουβέντες των τεσσάρων φίλων. Ο ενθουσιασμός και η αγωνία τους ήταν τόσο μεγάλη που αποφάσισαν να πάνε και να προσφέρουν τη βοήθειά τους από την πρώτη κιόλας μέρα των εργασιών. Έτσι και έγινε, μια ζεστή ημέρα του Αυγούστου. Όταν οι φίλοι φτάσαν στην Τούμπα, κατάλαβαν αμέσως δεν ήταν οι μόνοι που ήθελαν να βοηθήσουν. Εκατοντάδες κόσμου είχε μαζευτεί, όλοι διατεθειμένοι να βάλουν το λιθαράκι τους με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας. Είτε για τα επόμενα δύο χρόνια η παρέα. Έτσι, για τα επόμενα δύο χρόνια η παρέα θα αφιέρωνε όσο ελεύθερο χρόνο είχε για να βοηθήσει στην ανέγερση του γηπέδου της Τούμπας. Ο Παναγιώτης ξυπνούσε στις 3 το πρωί για να ζυμώσει τα ψωμιά, καθόταν στο φούρνο μέχρι τις 11 το πρωί και μετά βοηθούσε τους χτίσες μέχρι τις 11 το βράδυ.
Δίπλα του Αλέξανδρος που ερχόταν πιο αργά κάθε μέρα μόλις τελείωνε από τον Μπακάλικο. Παραδίπλα ο Ρέστης είχε σχεδόν παρατήσει το καφενείο των γονιών του και ήταν το παιδί για όλα τα θελήματα. Έσκαβε, κουβαλούσε μπάζα και έκανε ό,τι άλλο μπορούσε και του ζητούσαν. Τέλος ο Κώστας, αν και ο πιο μικροκαμωμένος και λιγότερο σκληραγωγημένος, είχε την πιο σημαντική δουλειά. Κάθε μέρα οι φίλοι έφεραν λίγο ψωμί από το φούρνο, λίγους μεζέδες από τον Μπακάλικο και λίγο τσιπουράκι στο καφενείο. Όχι πολλά πράγματα, ίσα ίσα αρκετά για να ξεγελάσει η παρέα την πείνα της. Ο μικρός λοιπόν είχε αναλάβει να ετοιμάζει το βραδινό μεζέ. Στο τέλος της ημέρας οι φίλοι καθόντουσαν και έτρωγαν το μεζεδάκι τους, ανταλλάσσοντας ιστορίες και κάνοντας όνειρα για το καινούριο γήπεδο. Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2018. Το γήπεδο της Τούμπας είναι κατάμεστο. Μόνο που σήμερα δεν γίνεται κάποιος διαφορετικός, κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας. Ο κόσμος έχει μαζευτεί για διαφορετικό λόγο στις κερκίδες. Στο κέντρο του γηπέδου στέκεται ένας γκριζομάλης πόντιος με τους δύο γιους του. Δίπλα του σε ένα πλαίσιο από αλεξίσφαιρο τζάμι υπάρχει μια μικρή εξέδρα με δύο κύπελα. Το ένα γράφει στη βάση του ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος 2018. Το άλλο γράφει ΠΑΟΚ κυπελούχος Ελλάδος 2018. Από την άλλη πλευρά στέκονται τέσσερις φίλοι. Τέσσερις γερασμένοι φίλοι που κάποτε πριν από πολλά χρόνια είχαν βάλει το λιθαράκι του στην ανέγερση του γηπέδου. Ο γκριζομάλης πόντιος τους φύγει τα χέρια έναν έναν και τους υπόσχεται από τα τρόπαια θα παραμείνουν σε αυτή τη θέση μέχρι να ολοκληρωθεί το χτίσιμο του νέου γηπέδου. Κατόπιν θα τοποθετηθούν στην καινούργια τροπαιοθήκη του μουσείου της ομάδας δίπλα στη φωτογραφία της παλιάς πλέον Τούμπας. Αφιερωμένο σαν αποχαιρετιστήριο δώρο στο γήπεδο που γκρεμίζεται και δίνει τη θέση του στο καινούριο υπερσύγχρονο στάδιο. Οι φίλοι δακρυσμένοι φιλούν σταυρωτά τον πόντιο σε ένα ελάχιστο σημάδι της εκτίμησής τους για έναν άνθρωπο που ευεργέτησε την ομάδα και που την έφτασε τόσο ψηλά. Τότε όλοι μαζί σηκώνουν το τύμπανο που στέκεται μπροστά τους και ολόκληρο το γήπεδο σηκώνει χέρια ψηλά στον ουρανό της Τούμπας. Είναι όλοι έτοιμοι να αποδώσουν φόρο τιμής στα τσιμέντα που μεγάλωσαν γενιές και γενιές ανθρώπων. Τα τέσσερα γράμματα θα ακουστούν για μια τελευταία φορά σε αυτόν τον χώρο. ΠΑΟΚ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Επέλεξα σήμερα και όχι μετά από νίκες να διαβάσω το συγκεκριμένο κείμενο. Ξαναλέω, όποιος χθες λιποψύχησε, όποιος έπαψε να το πιστεύει, δικαίωμά του. Σήμερα είναι η πρώτη μάχη και είναι η δικαστική. Δεν θα τολμήσουν. Και αν τολμήσουν, εδώ είμαστε. Όσο έχουμε μικρόφωνο, όσο έχει φωνή, όσο έχει κρίση αυτός ο λαός. Που δεν έβλαψε κανέναν, που δεν ζήτησε τίποτα χαριστικά, που υπέμεινε 33 χρόνια. Κάθε αδικία, κάθε στεναχώρια, που έπνιξε την οργή του, που την έκανε αγάπη για την ομάδα. Εδώ είμαστε. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο, όποιος φοβάται να βάλει συναγερμό, όποιος έπαψε να το πιστεύει, με γεια του και χαρά του. Μπροστά είναι ΑΕΚ. Αυτή που με τον τρόπο που βλέπετε όλο αυτό το διάστημα η πιο ευνοημένη ομάδα από την αρχή του πρωταθλήματος λάου και στο μούχτι προσπαθεί να πάρει αυτό που δικαιούμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν την Κυριακή προσκυνά στην Τούμπα, κερδίζουμε την ΑΕΚ και εμείς πάμε να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Στην Ούγια αυτό το πρωτάθλημα θα γράφει Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμές. Υπενθυμίζω ότι με τις γραμμές ανοιχτές μέχρι τις 9 διεκδικείται ένα τάμπλετ Lenovo, θα βγάλουμε τον τυχερό στο τέλος, να ακούσουμε τη φωνή του, να γουστάρουμε και δυο διανυκτερεύσεις θερμές. Έλα ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε περισσότερο από ποτέ. Εδώ είμαστε. Τι λέμε όλες αυτές τις εβδομάδες, τι λέμε όλο αυτό τον καιρό, ισχύει για την Κυριακή περισσότερο από ποτέ. Τι λέμε όλο αυτό το διάστημα. Μπάλα, το νου σας ρε μπάλα. Περισσότερο από ποτέ. Ό,τι και αν αποφασιστεί σήμερα, την Κυριακή κερδίζουμε την ΑΕΚ. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα πάει μέχρι τέλους χωρίς γκέλα. Εμείς τη δουλειά μας. Κακό μάτς χθες, κακή εμφάνιση, το ξαναείπα. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στο πανηγύρι, στο χειροκρότημα, στη χαρά, πάρα πολύ εύκολο. Όταν αυτός που αγαπάμε σκοντάψει, εκεί θέλει να του δώσω το χέρι. Αλλιώς είμαστε πανηγυρτζίδες. Αλλιώς είμαστε αυτό που κατηγορούμε άλλους τόσα χρόνια. Που περιμένουν το πρωτάθλημα. Α, γιουπι, τζουμ, τριαλαριλαλό. Ταρατατζουμ. Δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν γίναμε ΠΑΟΚ γι' αυτό.
Κακή παρένθεση, το ξαναλέω. Και τώρα το μυαλό μας μόνο την Κυριακή στην ΑΕΚ. Εκεί. Και ας ελπίσουμε να πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να αποφασιστεί σήμερα, υπάρχει η Εφέσεων. Εκεί θα τελεσιδικήσει το θέμα. Εκεί. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα στα χαρτιά. Γουστάρουμε να ξαναγίνει το παιχνίδι. Και επίσης, αλλιώς θα πήγαιναν να παίξουν στην Τρίπολη με συν 4. Το καταλαβαίνετε πώς χαλούν τις ισορροπίες. Πώς μας χαλάνε το μυαλό. Πώς διασαλεύουν όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Με σκληρή προσπάθεια από προπονητή, από παίκτες. Έτσι πως ξεκίνησε στραβά η χρονιά. Αυτό. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Ξαναλέω, ένα τάμπλετ Lenovo. Είναι υπέροχο το δώρο που δίνει σήμερα η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Παιδιά, καταπληκτικό δώρο. Κοντά στα 100 ευρώ η αξία του. Ένα τάμπλετ Lenovo. Υπέροχη μάρκα από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Και δύο διανυκτερεύσεις θερμές. Μου λέτε την ώρα που λέτε και αυτά που θέλετε να πείτε στον αέρα. Και το όνομά σας και τα τρία τελευταία ψηφία για να σας κληρώσω στο τέλος. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Με κατάλαβες ποιος είμαι? Αυτός ένα μηδέν. Μην νομίζεις ότι χαλαρώνω. Σε γρήγορση. Κωστή, ο Βέγκος του Θείου. Έλα. Όχι, ο Βέγκου είμαι. Ο Βέγκος του Θείου. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να διορθώνεσαι, ρε. Ο Βέγκος του Θείου. Γιατί δηλαδή. Ότι μας παίξανε ο Αστέρας έτσι όπως έπαιξε, αυτό θέλω. Εγώ είμαι περήφανος σαν φιλαθλός. Δεν θέλω να γίνω χαλίφης του χαλίφη. Όχι βέβαια. Πού είναι ο χαλίφης, ρε παιδιά. Απλά να παίζουν όλους έτσι. Ακριβώς. Και προς τιμήν του Λουτσέσκου ήταν πολύ παλικαρίσια και παοξίδικη η δήλωση, έτσι. Γουστάρο, όσο φίλε. Όσο με έκανε στην αρχή να λέω τι κάνει, όχι, όχι. Ας πούμε, άλλο για αυτό. Κάποια πράγματα. Δεν τα παίρνουμε πίσω τώρα αυτά. Λέω ναι, ναι. ΠΑΟΚ. Θέλω να πω κάτι. Έχει τώρα τρεις εβδομάδες ή τέσσερις. Έχουμε ένα στο μαγαζί, ένα παιδί που έρχεται είναι αεξής. Ναι. Και μου έλεγε θα πάρει, λέει, το πρωτάθλημα. Ναι. Του λέω θα το πάρουμε, λέω εμείς. Ναι. Του συζητάμε και έχουμε δίπλα τα ημερολόγια από τις κοπέλες που παίρνουν διαφημιστικά. Ναι. Άσχημες φαντάζομαι. Ναι, 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 δεν βλέπω. Κατάλαβα. Τραγικές. Παντζούρια. Σαν τη συμπληρωματική της Μόνικα. Σαν τη συμπληρωματική της Μόνικα. Μα αυτό δεν είναι σωστό το λογισμό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω γραμμένο πάνω, Κωστής, θέλω φωτογραφία μου θες, έχω πάνω εκεί γραμμένο ότι θα είμαστε 2 βαθμούς πίσω στο μάτς με την ΑΕΚ και θα κερδίσουμε 1-0 με γκολ του Μάτος το 83. Τα έχω γραμμένα, τα έχω δηλώσει εδώ και 4 εβδομάδες. Με λέγει ο άλλος, ο εξής μου λέει, ρε εσύ, δεν γίνεται να είμαστε, λέει, 2 βαθμούς μπροστά. Λέω καλά. Τώρα δεν τον είδα ακόμα. Δεν τον είδες. Τι παραπάω. Ναι. Λοιπόν, θα του πω, είμαστε 2. Θα μου λέει, άμα medium, medium, ο θείος του Βέγκου. Ισχυρή ενόραση. Διαβάζουμε τα χαρτιά. Διαβάζουμε τον καφέ, τον καπουτσίνο, το σαλέπι, την παλάμη, την πατούσα, τα κάκαλα. Ό,τι ο καθένας μπορεί. Ισχυρή ενόραση. Προσωπικά, επαγγελματικά, ποδοσφαιρικά. Αγόρι μου. Το θέμα είναι ότι το πιστεύουμε ακόμα. Καλά, στο κύπελο είναι ένα μάτς, φαντάζομαι. Γιατί... Πιο πολύ τώρα, φίλε, πρέπει. Τώρα, πιο το πολύ. Πιστεύω. Όποιος έχασε χθες το θάρρος του, είχε πολύ μικρές βάσεις. Η ρίζα ήταν πολύ επιφάνεια. Όποιος χθες είπε το χάσαμε, καταστροφή κτλ. Όχι. Δεν ήταν. Ήταν δυσάρεστο χθες. Ήταν δυσάρεστο. Πικρατήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει, ένα καλό παιχνίδι ήταν 20. Θα χάσω. Εμένα. Δεν είμαι. Εμένα με πείσμωσε πιο πολύ χθες. Πώς να σου το πω. Πιο πολύ τρέλα βγάζω τώρα. Το πιο πολύ θέλω να το πιστέψω. Πιο πολύ θέλω να στηρίξω τώρα την ομάδα. Να σου το πω έτσι απλά. Ναι, μα και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ δεν κερδίζουν πάντα. Η ΑΕΚ έδωσε 2 μέρες ρεπό γιατί έχουν ψοφήσει. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Νομίζει δηλαδή να κάτσουν 2 μέρες και να συνέλθουν. Αυτοί που ζητήσαν αναβολή. Μα δεν μπορούν. Δεν έχουν δυνάμεις. Δεν αντέχουν. Και για να βγει τώρα ο ποδοσφαιριστής ο Χρυστοδουλόπουλος και λέει ας πούμε ότι μετά το 70 τα πόδια μας είναι βαριά. Καταλαβαίνεις από το 30 μέχρι το 70 είναι ακριβώς. Σε δύσκολη κατάσταση. Ελάτε, μετά το 70, ελάτε στην Τούμπα. Φίλε, εδώ τώρα είναι οι αποδείξεις. Τέλος. Ξεκάθαρο είναι. Θέλω να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Τους νικάω την Κυριακή. Θα έχουμε κόσμο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα είναι καλό ή κακό άμα θα έχω κόσμο. Πρέπει να έχουμε. Ούτε αυτό μπορώ να σου απαντήσω ευθέως. Έτσι όπως με ρωτάς. Η πρώτη μου αντίδραση είναι φυσικά να έχουμε κόσμο. Φυσικά, ναι. Η πρώτη μου, αυτή είναι η πρώτη μου. Και να σου πω κάτι. Ψύχρωμα. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να έχουμε κόσμο. Γιατί να σκεφτώ την άλλη περίπτωση. Αρνούμε να τη σκεφτώ. Γιατί δεν έκανα κάτι. Γιατί τώρα τα χαρτάκια τη εφημερίδα, έτσι. Τα χαρτάκια τη εφημερίδα. Άμα φυσήξει και πάει στο μάτι του αλλού, δεν μπορεί να το κάνει. Άστο, άστο, αδερφέ.
Από κουφετή και σερπαντίνα. Η γωνία του χαρτιού. Η γωνία του χαρτιού. Δεν μπορεί να βγάλει το μάτι αν φυσάει. Ρεζιλεύτηκαν. Την Παρασκευή δείξαν ποιοι είναι ακόμα μια φορά. Καλώς έγινε, αδερφέ! Έγινε! Άντε, καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Εδώ είμαστε. Και Lenovo tablet κληρώνουμε και τριήμερο δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Υπέροχο μέρος, υπέροχο ξενοδοχείο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Όσο μπορούμε. Βεβαίως. Πρέπει μετά τέτοιο να χορηγήσει και μερικά χαπάκια και να κάπως να ηρεμούμε. Εντάξει. Λοιπόν, η ομάδα όπως είπατε και όπως είπαν όλοι και ό,τι είδαμε όλοι ήταν χάλια. Θες. Μεγάλη ναι. Πτώση. Ναι, ναι, αγνώριστα. Πέρασε. Εγώ δεν σταθώ αυτό. Έχει περάσει μία εβδομάδα από το παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο δεν άρχισε καν. Ναι. Είδαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εφημερίδες από κάτω κτλ. Τον πόλεμο το οποίο έχουν ξεκινήσει. Δεν είδα καμία αντίδραση από τον πρώτο πολίτη της χώρας. Από τον ομάρχη της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη. Ναι. Από τον ομάρχη Θεσσαλονίκης, από τους βουλευτές Θεσσαλονίκης και αυτοί ειδικά που βγήκαν μέσα από το λαό του ΠΑΟ. Καμία αντίδραση, τίποτε κρυφτήκανε, δεν μιλήσανε, δεν πήρανε καμία θέση. Μην περιμένεις. Καμία θέση. Μην περιμένεις, Γιώργο. Περίμενε λίγο να ολοκληρώσω. Δεν πάνε να μου κάνουν ό,τι θέλουν, να με κάνουν μήνες 72 μου 73 για να βάλουν. Τι να καταλάβεις. Μα τι να καταλάβεις, τον σε παρακαλώ πολύ. Τι να καταλάβεις. Λοιπόν, κύριοι, όταν θα έρθουν οι ρημάδες οι εκλογές, μην εμφανιστείτε στα καφενεία, στα στέκια μας, για να ζητήσετε τους ψηφούς και ειδικά από τα παιδιά αυτά τα οποία βγήκανε μέσα από τον ΠΑΟΚ. Μην εμφανιστείτε. Θα σας μαυρίσουμε όπως μαυρίζανε κάποτε τους βουλευτές με καραμπογιά και θα σας δείχνουμε και μελάσα και με πούπουλα. Εξεφανιστείτε γιατί δεν πήρατε καμία θέση, καμία υποστήριξη να μιλήσετε. Είσαστε κότες. Αυτά ήθελα να πω Κώστα και αν σύγχυσα κάποιο δεν με ενδιαφέρει. Μ' ακούς? Σε ακούω και δεν σε διακόπτω. Ναι. Αυτά σε ακούω και δεν θέλω να σε διακόψω, Γιώργο μου. Αυτά είχα να πω, γιατί εμένα περισσότερο με πείραξε η μη αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Τίποτα. Μόνοι μας. Τίποτε. Αδερφέ, ο κόσμος, ο λαός, ο λαός που είναι κοντά στην ομάδα, ο Ιβάν, οι παίκτες, ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο, αυτοί. Μην περιμένεις Φέλος από πάνω. Κανέναν. Έγινε από κανέναν. Βάλαμε και σε παρακαλώ. Έγινε. Πες μου λίγο. 4-16. Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Yeah. Σε χαιρετώ. Σας βάζω όλους και για Θερμές και για το τάμπλετ της Lenovo. Δεν διαχωρίζω. Όταν έρθει η Μαριλής, μπορεί έξω να κάνετε διαχωρισμό. Εδώ δεν προλαβαίνω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Γεια σου, Αντουάν. Εγώ θέλω μόνο το Lenovo, γίνεται να μου το δώσεις. Έτσι, κύμα. Ναι, ρε Κώστα. Δηλαδή 15 χρόνια με ξέρεις. Δηλαδή δεν δική μου κι εγώ να βόρω. Κοίταξε, τους περισσότερους δώσω το ξέρω, άρα πρέπει να δώσω πολλά. Αλήθεια είναι αυτή που λέω, να ξέρεις. Εντάξει, έλεος. Δεν έχουμε κερδίσει ούτε τα τσάρα στην εκπομπή σου τόσο. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Κάνε κάτι τώρα, ξέρεις. Τι να κάνω, αδερφέ. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε κρυστάλλινοι. Για πες. Έλα ρε τώρα, θα είσαι κρυστάλλινος. Για πες. Τώρα. Στην Ελλάδα ζεις, ρε κόσμο. Έτσι. Γιατί δεν γίνεσαι και εσύ ένα λαμόγιο. Τόσα έχει. Εντάξει. Μια φορά θα γίνεις. Μια φορά αρχή, φίλε. Για πες, Αντωνάκη μου, για πες. Πρώτα απ' όλα. Δεν γίνεται καμιά ομάδα να κάνει 30 στα 30 για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Πουθενά. Μια πιο πολύ με πείραξε που δεν πήραμε μέσα στο χ, παρά το ότι χάσαμε. Ναι, ναι, αυτό στο τέλος. Αυτό ο πόντος τον ήθελα. Δηλαδή κλασική τα πάκρε, φίλε. Δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ο Μαουρίσιο, πάντων. Ο Μαουρίσιο το έχω πει, δεν περίμενα το χθεσινό λάθος. Περιμένω από αυτόν μου, εκεί όταν πολλά περισσότερα. Το 2-2 στο 97, δεν δίνεις πασοκή, παρά να μπούμε. Αυτό, κάνεις μια καμινάδα, φίλε. Μια αναμπουμπούλα, μια κεφαλιά. Να βρεις τα αρκαδικά όρη. Στα αρκαδικά όρη. Ο τερματάς τους εκεί πέρα, μπας και γίνει το φάγμα και στο 2-3. Έτσι κάνεις, δεν πασούλα. Δεν δίνεις πασούλα τώρα στον άλλον δίπλα που τα έχει φτύσει. Εντάξει, περιμένω από το Μαουρίσιο, περιμένω πολλά περισσότερα, δεν περίμενα να το ξαναλέω, το χθεσινό λάθος. Εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω πάντως, δεν με πάει καρδιά. Όχι, όχι, μα και εγώ αυτό είπα. Θα γίνει και αυτό. Και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί επηρεάζονται από την Κυριακή. Τώρα, την Κυριακή. Αντώνη,
Την Κυριακή είναι η μέρα αποδείξεων. Έρχεται η ΑΕΚ, την κερδίζουμε και αυτό είναι. Έβλεπα χθες αυτή την ΑΕΚ, δηλαδή ο Πανιώνιος λες και είχε νάρκες η αντίπαλη περιοχή. Και δεν μπορούσε να ζυγώσει ρε φίλε. Στον αγώνα να σου δεκάρει. Σηκώνεται ο Λιβάγια και κεφαλιά. Ανενόχλητος. Ο Λιβάγια ανενόχλητος, παιδιά. Δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει. Σηκώθηκε σε 3 με 4 κεφαλιές μόνος του. Πριν πει τον γκολ. Ανενόχλητος. Δεν υπονοούμε δηλαδή κάτι για τον Πανιώνιο σε καμία περίπτωση. Αλλά λέω όμως. Μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Τι να σε κάνει εντύπωση, αγόρι μου. Εδώ δεν έπαιξε ο Λάμπρου, δεν έπαιξε ένας, δεν έπαιξε άλλος. Χωρίς 5 βασικούς κατέβηκαν. Τέλος πάντων. Τι να σε κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Πες μου τα 3 τελευταία ψηφία, Αντώνη, να σε βάλω. Αντώνη, 4-61. 4-61. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Την Κυριακή θα κερδίσουμε. Το θέμα είναι σήμερα τι γίνεται. Αυτό. Σήμερα. Δηλαδή, και να πω και κάτι. Για τον Ολυμπιακό, τον αλλά εντάξει, τον είδαμε. Ούτε από διοργανωμένος, ο διαλυμένος Παναθηναϊκός, με τα τρίτα, με κάτι μαζώματα από εδώ και από εκεί, τους πήρε χ μέσα και μέσα εκεί. Και βγαίνει ο Κυρσάβας και λέει αηδίασα. Εντάξει, εμείς να δεις τόσα χρόνια. Να σε κάνω και μια ερώτηση. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, ο ΚΑΠ, για όσους φίλους δεν ξέρουν, ο ΚΑΠ λέει ότι η συμπληρωματική πρέπει να γίνει εντός. Αντιβαίνει... Ναι. Δεν κατάλαβες. Ότι αν αντιβαίνει αυτά που λέει το αρχικό φιλοδόνο... Είναι άκυρο, άκυρο. Είναι άκυρο. Άκυρο, άκυρο, αν η κυρία αυτή δεχτεί τη συμπληρωματική, πρέπει κατευθείαν να οριστεί κακοδικία και να σταματήσει το να γίνει το οποιαδήποτε δίκη, ρε φίλε. Άκουσε το παράδειγμα που είπαμε την Μπελούτση στην αρχή ή μπήκες μετά. Ραγόρι μου, το άκουσε αυτό που είπα. Λέω, δεν μπορεί να λες στην πρώτη έκθεση η Μπελούτση είναι κουκλάρα και στη δεύτερη να συμπληρώσω κιόλας ότι είναι μπάζο και γριά και άσχημη. Δεν γίνεται το ένα. Δεν είναι συμπλήρωμα. Είναι άκυ. Ακυρώνει την πρώτη. Και όλο στοιχείο στη συμπληρωματική καταρρύπτει ένα προς ένα τα επιχειρήματα. Καλά. Μα εκεί βασίστηκε. Αυτό που 4 ώρες είδε όλος ο κόσμος. Σε ένα συντάκτη από δικηγόρο, ναι. Φίλε. Εντάξει. Τέλος έγινε πάντων, το αν. Άμα αυτή τη δεχτεί και μας τιμωρήσει με τη συμπληρωματική. Υπάρχει εφέσεων μετά. Ενώ βγήκε ιατροδικαστής και είπε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Μόνο αυτός. Όλος ο κόσμος. Δηλαδή. Για μένα πρέπει ο Πάκος να πάει στη διεθνή δικαστήρια. Δεν γίνεται. Ξαναλέω, Αντώνη, αυτό που θα αποφασιστεί σήμερα δεν θα είναι το τελεσίδικο. Υπάρχει η εφέσεων. Και εκεί στηρίζουμε πολλά. Αυτό και εγώ κατάλαβα. Όλοι λέγανε, γιατί άκουγα τη δίκη, όλοι λέγανε δεν υπάρχει τραυματισμός και αυτοί ως έλεγε πείτε μας πως έγινε ο τραυματισμός. Πείτε μας πως έγινε ο τραυματισμός. Ναι. Έλα ρε τώρα. Έγινε του αν. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα, 23-10. Καλημέρα. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Κωστή, θα ήθελα να πω ότι... Είσαι ο? Φοβάμαι... Μ' ακούς? Ναι, είσαι ο? Φοβορήσει με, φοβορήσει. Έλα, Φοβορή. Έλα, σ' ακούω. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι φοβάμαι η ομάδα μήπως κάνει κοιλιά τώρα, που είναι το χειρότερο χρονικό διάστημα που μπορεί να γίνει. Ναι. Να νικήσει την ΑΕΚ και όλα να πάνε καλά. Γιατί άμα την κάνει τώρα την κοιλιά είναι στο χειρότερο χρονικό διάστημα. Όχι, θα είναι δυσάρεστο. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να μην πάψουμε να πιστεύουμε, να μην χαλάσει το κλίμα, να μην αποσύρουμε την εμπιστοσύνη στην ομάδα και να θεωρήσουμε ότι ήταν κακή παρένθεση και ένα μόνο μάτς. Έτσι. Αυτό πρέπει την Κυριακή να δείξουμε ότι ήταν μόνο ένα παιχνίδι που ήταν φυσιολογικό κάποια στιγμή. Δεν γίνεται με στα κόκκινα συνέχεια. Νίκες, 16 νίκες. Αυτό ακριβώς. Η δική λοιπόν, μας συμπεριφορά, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Η δική μας συμπεριφορά, το πώς θα συμπεριφερθούμε τώρα, σαν οικογένεια, σαν οργανισμός, όλοι μας, ΠΑΟΚ, είναι όλο αυτό, παιδιά. Όλο. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, ο προπονητής, ο πρόεδρος, είναι ο κόσμος. Εντάξει, μια νίκη κάναμε, δηλαδή μετά από 16 παιχνίδια. Είναι δυνατόν τώρα, εντάξει. Μια ήττα. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο. Να σε βάλω στο μοναδικό. Ναι, να με βάλεις γιατί είστε ο μοναδικός σταθμός που είχα κερδίσει και είχα πάει στο Μαργαρίτη όταν ήταν στο καζίνο. Όχι ρε φίλε! Για πες λίγο, όνομα, ξανά. Θοδωρής 447, τα τρία τελευταία. Έγινε. Γεια σου Θοδωρή. Να σε καλά. Lenovo tablet κληρώνουμε στις 10 και τριήμερο στις θερμές. Δύο διανυκτερεύσεις. Στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 23-10. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνεις? Καλά, εδώ. Δεν θέλω να είσαι στεναχωρημένο, παρακάτω κάνεις. Δεν είμαι, με άκουσε στεναχωρημένο. Πιο πολύ πείσμα μου βγήκε τώρα. Εντάξει, πικραδίκαμε χθες, ξεκάθαρο είναι. Στεναχωρηθήκαμε. Το ξέρω.
ξέρω. Δεν γίνεται. Δεν πειράζει. Πιστεύω θα φτιάξουν πιο κάτω. Εγώ δεν ξέρω πολλά από μπάλα, αλλά λίγο πολύ άκουσα εχθές τι έγινε και εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Προχωράμε. Ακριβώς. Θα ήθελα να πω κι εγώ στις κληρώσεις. Πες μου, ναι. Όλγα. Όλγα. Ωραία. Στο 962 τα τελευταία τρία. Τέρια. Γεια σου, Όλγα μου. Ευχαριστώ. Ναι. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σε φιλώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Όποιος πει ότι χθες δεν στεναχωρήθηκε, τι να πω, παιδιά, φυσιολογικό είναι. Το θέμα είναι τι αντίδραση βγάζουμε μετά. Πάμε γραμμές. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Κωστή μου. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Έλα, βροχούλα. Θα ήθελα να δώσω, Κωστή μου, τα συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που περιμένανε 5 μήνες, φίλε. Και βγάλανε χθες τέτοια χωρί. Δεν πειράζει, φίλε, εντάξει. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Πώς μπορείς να το κρατάς μέσα στους 5 μήνες αυτό, Βασίλη? Εκεί αυτός, που ήμουν και το έβλεπα, δηλαδή, τι να σου πω. Αυτός που δεν είναι ΠΑΟΚ και περίμενε το στραβοπάτημα είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά να λες ότι είσαι ΠΑΟΚ και να περιμένεις να στραβοπατήσεις, είπα και το παράδειγμα. Δηλαδή, σκοντάφτει αυτός που αγαπάς και πας από πάνω και τον βρίζεις. Περίμενες τόσο καιρό που περπατούσε περήφανος και όλοι λέγανε Νάτος, που είναι ο πιο ωραίος και ο πιο δυνατός, και περίμενες στο στραβοπάτημα. Είναι θλιβερό, φίλε, είναι πραγματικά λυπηρό. Πολλά, μόνο ενωμένη και θετική ενέργεια. Αυτό. Θετική ενέργεια. Αυτό. Γιατί την ενέργεια την είδα λίγο εχθές, λίγο ξέφυγε. Λίγο. Λογικό είναι να κλονίζεσαι. Λογικό είναι να κλονίζεσαι. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Τα παρατάμε. Ποτέ. Εγώ, φίλε, αρνούμαι, να ξέρετε. Μετά από χθες πιο πολύ. Αρνούμε πραγματικά αυτός. Δηλαδή τόσο ρηχές ήταν οι βάσεις που είχαμε. Αδικό μάτς που αν περάσω από εκεί θα το πάρω, τους είχα πει, ήταν αυτό στην Τρίπολη. Εντάξει. Φώναζα όλο τον καιρό, έλεγα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και δίνω και ένα μπράβο στην Τρίπολη που δεν άφησε κανέναν, και τον Ολυμπιακό και εμάς και την ΑΕΚ. Το παλέψαν όλα. Τώρα κάτι γραφική, κάτι ανθυποκλόουν, κάτι μαριονετούλες που βγήκανε στη συνέντευξη τύπου, κάτι καλτσάκια, κάτι αυτά. Σωσονάκι, φίλε, όχι καλτσά. Σωσονάκι είσαι μπροστά στο ΠΑΟΚ. Θετική ενέργεια. Σωσόνι. Τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά στο εξωτερικό. Γεια σου, Βασίλη. Φιλιά. Γεια σου, βροχούλα. Πάμε μια γραμμή ακόμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή μου. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Τι κάνεις. Αλάρμ έχεις. Εγώ, ναι. Βάλε, ώρα δεν κατακάνω το κλείσω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άσε μας, δεν ρυθμό. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Για πες, είσαι ο. Έλα, ρε φίλε, Κοβέ. Α, έλα, Κωστάκι μου, τώρα δεν σε κατάλαβα. Έλα. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Ναι. Το πρώτο έχει σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Μέχρι και πρότινος πίστευα αυτό που λέγαμε, ότι το ρολό το χαρτί πετάχτηκε πάνω στην τρέλα κτλ. Ναι. Για να είμαι αντικειμενικός, βλέποντας τελευταία κάτι βίντεο μέσα από την κερκίδα, το ρολό το χαρτί πετάχτηκε σκεμμένα. Ναι, αλλά είναι ρολό χαρτί όμως. Είναι ανοιχτή η ταινία. Πρόσεξε, δεν είναι κλειστή, Κώστα. Συμφωνώ. Ο τύπος που την πέταξε πρέπει να καταδικαστεί για μένα. Το γεγονός ότι δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός δεν είναι δικαιολογία όμως, από την άλλη. Διότι σίγουρα 1000% το τραύμα δεν ήταν μα το 100%. Μα είναι μια ανοιχτή χαρτοτενία που βρίσκει στην κουκούλα έναν άνθρωπο. Αυτό που την πέταξε, το παλιόπαιδο, να το πω, που την πέταξε, πρέπει να μην ξαναμπεί στο γήπεδο. Γιατί 30.000 κόσμος εξαιτίας αυτού νου φύγανε και δεν έγινε ο αγώνας. Ξαναλέω, ήταν ανοιχτή η ταινία. Έχει μεγάλη σημασία. Έχει σημασία αυτό, Κώστα, ναι. Μου. Έχει σημασία στο τράγμα, άλλο κλειστό, Κώστα μου, αλλά κλειστό επιδιώκει να χτυπήσει τον αντίπαλο. Ανοιχτή. Μα το επιδιώκει, φαίνεται από τα βίντεο που είναι μέσα. Τι σημάδι μπορεί να έχει τόσα μέτρα, ρε φίλε. Δηλαδή. Τι μέτρα, ρε φίλε. Ήταν δεύτερη σειρά από κάτω, από τον κάγκελο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μπροστά κοιτάμε τώρα. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω, το οποίο το άκουσα από σένα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ναι, και θέλω να το τονίσω σε όλα τα παιδιά που ακούνε. Παιδιά, πηγαίνετε με τα παιδάκια σας στο αετός ετών 90. Τώρα, ήμουνα, θέλω να το πω. Πήγα το Σάββατο και έκλαψα. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Το Σάββατο. Τώρα, ναι. Και εγώ εκεί ήμουνα. Δεν το πιστεύω. Ρε φίλε, έχω ένα βίντεο και μου λέει η γυναίκα μου, ρε εσύ ο Τσατσάρος το κοιτάω. Μπα, όχι ρε, τι να τον έβλεπα. Λέει. Εκεί ήμουν. Μπροστά ήμουνα. Εκεί ήμουν, εκεί. Απλά δεν ήμουν μπροστά. Αδερφέ, δεν υπάρχει αυτό το σκετσάκι. Και δηλαδή πραγματικά η διαφήμιση που του γίνεται είναι λίγη. Θέλω να πω το εξής. Καλά κάνεις και μου δίνεις πάσα, με αυτό ήθελα να φύγω, το έχω σημειωμένο. Ήμουν εκεί το Σάββατο με την Εκταρία μου. Βουρκώσαμε όλοι μας πάρα πολλές φορές. Όποιος πει το αντίθετο, ευτυχώς που είναι χαμηλωμένα τα φώτα. Μία
παράσταση εκπληκτική. Γι' αυτό δεν μπορεί. Γι' αυτό και θα έχει και το Σάββατο. Γιατί ήταν μόνο για τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Επήρε παράταση και για το Σάββατο αυτό. Θα ξαναδώσουμε διπλές προσκλήσεις. Ένα μεγάλο μπράβο στον Ζαχαρία, σε όλα τα παιδιά. Το δε Σάββατο έτυχε να έχει γενέθλια και ο κύριος Κούλης Αποστολίδης που ήταν από κάτω, ανέβηκε επάνω. Σημαίες, παιδικές φωνές, τόσο ΠΑΟΚ, τόσο Ζουμουσού, όλο αυτό. Ένα εκπληκτικό σκηνικό, παιδιά. Στο θέατρο Κολοσσέων 5.30. Θα πω ξανά. Το εισιτήριο είναι 8 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Για να πάει μια οικογένεια ή να πάει ο μπαμπάς με το παιδάκι. Τίποτα. Θα περάσουν καταπληκτικά. Με εκπληκτικά μηνύματα για, κατά αυτό. Του bullying, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας. Μια τόσο διδακτική ιστορία. Με φοβερές πραγματικά διδαχές, με φοβερά νοήματα. Τι να πω. Αυτό. Έγινε, λοιπόν, Κωστάκη μου. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Να είσαι γερός, Με αυτό ήθελα να φύγω, με πρόλαβε ο Κοβέ. Εκπληκτική παράσταση, παιδιά. Κατάμεστο το θέατρο, παιδικές φωνές, σημαίες στα παιδάκια. Πιο πολύ οι γονείς βέβαια συγκινηθήκαμε με όλο αυτό που είδαμε. Μια παράσταση με τόσο σεβασμό στην ιδέα των τεσσάρων γραμμάτων, με τόσο ωραία προσέγγιση, με τόσο διδακτική παιδαγωγική προσέγγιση, πραγματικά υπέροχη. Πάρτε το παιδί σας και αυτό το Σάββατο βρεθείτε στο Θέατρο Κολοσσέων, 5.30 ώρα. Η Νεκταρία, μπαμπά πότε θα ξαναρθούμε, που είναι, δεν είναι το φόρτε της το θέατρο, άντε να το πούμε έτσι. Το παιδί συγκλονίστηκε, σηκώσαμε χέρια με τις σημαίες, είπαμε συνθήματα, μια πάρα πολύ προσεγμένη παράσταση, με πολύ αξιοπρέπεια, με πολύ ωραίο τρόπο, πολύ Ζουμουσού όλο αυτό, πολύ όλο αυτό. Χαιρετίσματα στους γονείς, στους μπαμπάδες που ανταμώσαμε εκεί στο θέατρο. Και αυτά. Φεύγω για το διάλειμμα. Ξαναλέω, χορηγή πρώτης ώρας είναι το καφεμάγαζο. Εσπρέσο Βέντο, υπέροχος καφές. Είναι τα δυο ψητοπολία μας στην Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολος 37. Όλα στα όρθια. Κορυφαίος γύρος στην πόλη και ζουμερό κοτόπουλο σούβλας. Υπέροχα πράγματα τρώτε εκεί. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδη, Ανδρέα Παπαδρέου 10, στο Κορδελιό, 11 δώρων και στο κατάστημα και εδώ που σήμερα κληρώνουμε ένα Lenovo tablet. Θα σας πω με το που θα έρθει η Μαριλής να παίρνετε και έξω. Συνεχίζετε για το tablet Lenovo και για τις δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές. Ξαναλέω αυτό που είπα μπαίνοντας, επειδή κάποιοι μπαίνουν μετά. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Όποιος έπαψε να το πιστεύει εχθές, με γεια του με χαρά του. Όποιος έχασε την πίστη του, όποιος λιποψύχησε, όποιος φοβήθηκε, όποιος κλονίστηκε τόσο πολύ, που έπαψε να πιστεύει, δικαίωμά του. Εμείς όχι. Μπροστά είναι οι προκλήσεις. Και σήμερα το τι θα αποφασίσει ένα δικαστήριο το οποίο ήταν επιθετικό την Παρασκευή, με μια συμπληρωματική έκθεση από τον αξιότιμο κύριο Αρετόπουλο, γνωστό μπουμπούκι της διαιτησίας, με γνωστό παρελθόν ερυθρόλευκο, που στην ουσία ακύρωσε τον εαυτό του, ακύρωσε αυτά τα που είχε γράψει. Και εκπρόθεσμα, εκτός προθεσμίας, εκτός χρόνου επιτρεπτού. Μπροστά λοιπόν είναι οι προκλήσεις. Και εδώ, σήμερα, και την Κυριακή η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να περισσέψει ούτε ένας. Ένας να φύγει θα είναι απώλεια μετά το χθεσινό. Περισσότερο τώρα θέλει η ομάδα να είμαστε δίπλα της. Να θωρακίσουμε αυτό που αγαπάμε. Το πιστεύουμε. Με όλο μας το είναι. Και αυτό πρέπει να βγάζουμε κάθε μέρα. Ναι στην κριτική, ναι χθες είμαστε κακοί. Δεν μας θέλει τίποτα χθες. Ασχέτως που και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Λογικό είναι να κλονιστούν με όλα αυτά που έγιναν. Όταν σε πολεμάει όλο το σύμπαν. Όλο. Εδώ είδες, οι ίδιοι οι αεκτσίδες είπανε στους Παναθηναϊκούς, δώστε μας το πρωτάθλημα. Κερδίστε τον Ολυμπιακό, δώστε μας το πρωτάθλημα. Συμμαχίες φοβερές. Μόνο μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα σας κάνουμε το χατήρι, ρε. Δεν θα σας κάνουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάραμε! Εδώ είμαστε! Βου ώρα! Εδώ είμαστε! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή νούμερο 1 ταβέρνα, νούμερο 1 εστιατόριο στην πόλη. Εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Δίπλα στον Αγιώργη, 705-750, Διέγο Παντσέτα σε μαγικές στιγμές. Καταπληκτικά πιάτα. 16 χρόνια κορυφαίος είναι ο Δημήτρης και η οικογένεια. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Φυσικά δεν ξεχνάτε. Καλόε. Νούμερο 1 εταιρεία. Μπροστά πολύ. Ο Κιάτας έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα. Αλόι με μύρτιλο. 49 και 90. Ευεργετική για τον οργανισμό σας. Και κυρίως και για το διαβήτη.
παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, ευεργετική, μεγάλη υπόθεση. 23 12 200 500, τηλεφωνείτε εκεί, 49 και 90, οι δύο φιάλες, αλόης με μύτιλο και δώρο 20 ευρώ κρέμες για το σώμα, για τα χέρια, για το πρόσωπο από την Καλόε. Μπαίνετε και στο καλόε.gr και ενημερώνεστε. Και βέβαια, Χαλβάς, ο αυθεντικός, η γεύση όπως παλιά. Από την πόλη έρχεται και ξεχυλίζει γεύση. Χαλβάς Λουκάς. Οι γενιές πίσω, παππούδες, φέραν την συνταγή και τα εγγόνια συνεχίζουν σήμερα και εξάγουν σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Χαλβάς Λουκάς, πεντανόστιμος, μας έφερε εδώ τα μπαστούνια και τρελαθήκαμε όλοι. Πάμε στις γραμμές, ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε στις 10 παρακάτω ψηλά. Ήδη τηλεφωνείτε και στην γραμματεία μας, στην Γλυκίτα τη Μαριλής μας, στο 23-10-287-888 και για τάμπλετ Lenovo που κληρώνουμε 10 παρακάτω ψηλά και για το τριήμερο στις Θερμές. Δύο διανυκτερεύσεις. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς του Σεραίου. Τι κάνεις, φίλε. Έλα, αδερφέ μου. Εμείς οι Παοκάρες γίναμε για τα δύσκολα, δεν γίναμε για τα εύκολα. Καλά, εννοείται αυτό. Και Κωνσταντίνε, εγώ πολύ μου αρέσει, πολύ το γουστάρω που θέλω μόνο νίκη με την ΑΕΚ, φίλε. Ούτε να πες για την ισοπαλία. Όχι, ρε, ποια ισοπαλία. Α, όχι. Ναι, ναι. Καμιά φορά μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι και με ισοπαλία και όχι, με νίκη. Δεν έχει. Μόνο νίκη, ρε φίλε, θέλω με αυτούς. Έτσι. Μόνο νίκη, έτσι, να μπεις μέσα για τους αλαπατήσεις. Όχι, και να αποδείξω αυτό που λέμε εμείς. Ότι είμαστε καλύτεροι. Ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Εδώ είναι μάτς αποδείξεων. Έτσι, και χάρηκα και εγώ τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Δεν γίνεται να μην το κλαις μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο Χιμένεθ ότι οι άλλοι μπήκαν και παίξαν. Όχι, ναι, θα πούνε και θα παίξουν. Όχι, ρε, όχι. Τι άλλο. Τώρα να σου πω κάτι. Κέρδισε πολύ κόσμο με τον τρόπο του ο Χιμένεθ. Εκτός από το κουουουτσάρισμα όλο αυτό το διάστημα, εκτός της χθεσινής που ήταν και αυτό σε κακή μέρα, με τις δηλώσεις του. Και μετά το θέατρο με τον Ολυμπιακό, αυτή την τραγωδία, αλλά και εχθές συμπεριφέρθηκε πολύ αντρίκια στις δηλώσεις του και άρεσε στον κόσμο αυτό. Εγώ θέλω να πω για τους διαιτητές, δεν στέκομαι σε αυτό το θέμα, αλλά οι ρίζες και το σύστημα, αυτοί που έχουν ευνοηθεί τόσα χρόνια από το σύστημα, να ξέρεις ότι τα σπόρια και όπου τους δοθεί η ευκαιρία θα σε πατήσουν, φίλε. 100%. Δεν γίνεται επειδή άλλαξε η διοίκηση, αλλάξει κάποια πράγματα. Μεσήρα. Θέλει χρόνο για να αλλάξουν. Πού είναι ο Χαλίφης, ο Χαλίφης και ο Χαλίφης ο Ιβάν, πού είναι? Ποιο, δεν πού είναι τώρα την κόλβα, έπρεπε, έπρεπε τα, συν 4 να πάμε συν 4 στην Τρίπολη να παίξουμε. Άλλο μάτς θα ήταν, φίλε, όταν έχω 4 πόντους κάβα. Και για κάτι παιχτάκια τύπου Καλτσά, αυτές οι κινήσεις που κάνουν είναι να τους δώσουν και να διαβατήσουν να πάνε να παίξουν στον Άρη και σκάνε εχθρό του ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Δηλαδή το κάνουν για αυτό το πράγμα. Γραφικός. Πιο γραφικός και από Ήλιο Βασίλεμα Σαντορίνη. Το ίδιο το ποδόσφαιρο πρέπει να τα αποβάλει τέτοια στοιχεία. Ποδοσφαιριστές. Ας, δεν ασχολούμαι, φίλε, με Σοσόνια. Έτσι ακριβώς. Σοσόνια και με τρύπα στο δάχτυλο που θα έχει απέταμα που είναι. Και με ρακέτα σταυρωτή. Έγινε, ρε φίλε, τα λέμε. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έγινε. Καλή εβδομάδα, ζούμε στο αδερφέ. Εννοείται. Αμπράβο. Περισσότερο λοιπόν, τώρα. Τώρα περισσότερο. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μας να κολώνουμε από μια ήττα. Δεν το κάναμε ποτέ. Ακριβώς. Φιλαράκι, βάλε 4,76 μπας και κερδίσουμε να κάνουμε κανένα τζακούς, ρε φίλε. Λοιπόν, σας τι βάζω να κάνουμε. Εδώ, στον αέρα, σας βάζω και στις δυο μαζί και για το τάμπλετ. Ναι, ξέρω. Έτσι. Καμιά φορά ξεχνάω. 4,76. Σε βάζω και το νούμερο το λέμε γιατί έχει κι άλλο κόστος, ας πούμε. Ναι. Ναι, καλά. Από κόστος δεν σε άλλο τίποτα. Ναι. Καταρχάς να στείλω χαιρετίσματα σε ένα παλικάρι που μίλησε εγώ καιρό να τον Κωστάκη τον Κοβέ. Ένα υπέροχο παιδί. Φοβερός τύπος. Τα χαιρετίσματά μου, ναι, ο Κώστας είναι πολύ καλό παλικάρι. Έχω το δω καιρό. Ναι. Έχουμε συζητήσει, περνούσε από εκεί. Τώρα δεν το βλέπουν. Ναι. Λοιπόν, φιλάρα, για κονάδες. Δεν θα σταθώ ούτε σε κουτσαρίσματα τίποτα. Εμένα ο Λουτσέσκου έχει ανέβει πολύ στα μάτια μου. Ναι. Λοιπόν, για αυτές εδώ τις δηλώσεις, όχι μόνο για τις δηλώσεις και γενικά για αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα είμαι από τον άλλο, δηλαδή είμαι άνθρωπος που τον έκραζα. Όχι που τον έκραζα, δηλαδή δεν ήθελα τον Λουτσέσκου. Οι περισσότεροι μας. Βάζω και αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το παιδί δούλεψε, έκανε με δύσκολες συνθήκες και τα λέει και τσεκοράτα που λέμε. Διάλεξε τον δύσκολο τρόπο από τον εύκολο. Λοιπόν. Έτσι. Τώρα θυμάστε τι έγινε πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Μας πήραν 2-0 το πρώτο παιχνίδι, βγαίναν λέγαν 0-1 μέσα στην Τούμπα είναι καλό. Θα παίξει ο Ζέκα, ο Ζέκα δεν θα παίξει τον τελικό και θα φάγανε 4. Μπράβο, ξέρω εγώ, τέτοια φάγανε την 4. Αυτό ξέρεις γιατί έγινε, Κώστα. Γιατί είχαμε θετική ενέργεια, το πιστέψαμε. Εγώ σε είπα. Για το κύπελο δεν μπορώ να πω τίποτα. Για το πρωτάθλημα το πιστεύω από το Σεπτέμβριο. Θα το πάρουμε, τελείωσε.
άσχετα που κάναμε μία ήττα. Το μόνο που φοβάμαι, ξέρεις, είναι ρε Κωστάκη. Είναι ότι δεν τους βγαίνει ο λογαριασμός, όπως λέγαμε, και πάνε πάλι με... Με δόλιο και τρόπο. Μα αυτό, με δόλιο τρόπο, δηλαδή με... Με αφαίρεση βαθμών. Το λέγαμε πριν το μάτς με τον Γαύρο. Πριν λοιπόν, και τα Γιάννενα, ότι επειδή αγωνιστικά δεν τους βγαίνει, θα προσπαθήσουν να αφαιρέσουν βαθμούς με το τίποτα. Αυτό είναι. Με μια ανοιχτή χαρτοτενία λοιπόν που έκανε μια διαδρομή 20 μέτρων και χτύπησε μια κουκούλα, στήσαν ένα ολόκληρο θέατρο. Ήρθαν και πριν, εδώ, έτσι, τελείωσε. Πριν δύο Κυριακές είχαν μπει αυτοί και κυνηγούσαν τους παίκτες και τους αστυνομικούς και ακριβώς. Τα πήρε ο Βέλγος. Δεν θα ξέραμε τίποτα, ρε φίλε. Και ζητούν αναβολές προς αναβολές. Ακριβώς. Λοιπόν, για αυτά που γίνεται να... στο Τρίπολη Ολυμπιακός. Κάλεσε κανένας κανέναν, έγινε ναι, ναι, τίποτα. Ναι, έγιναν εμάς δυο καρεκλάκια μας πέταξαν οι γεννιώτες και το έκαναν θέμα, ρε φίλε. Κωστάκη, θέλω να αναφερθώ λίγο στον κύριο Δήμαρχο. Λοιπόν, γιατί μου χαλάς τώρα το πρωί. Όχι, όχι, για άλλο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό, άκου να δεις, κύριε Μπουτάρη, πιάσει όλα τα συνεργεία, τους ηλεκτρολόγους στο Δήμο να αλλάξουν τις λάμπες. Δεν θα προλάβεις. Το Μάιο πρέπει να τις φωτεγωγήσεις δύο φορές και για το κύπελο και για το πρώτο. Πιάσε μουσικά σχήματα, πιάσε τα ζαρέντζι, δίγκα, ψαθάδες. Έχουνε τα χορευτικά τότε οι σύλλογοι όλοι εκδηλώσεις. Να προλάβεις. Θα γίνει ο χαμός, το λέω. Γεια σου Κωνσταντίνε! Φιλιά! Φιλιά! Έτσι, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει τη νίκη αυτές με ένα μικρό λάθος στο κοτσάρισμα του Ράσβαν Λουτσέσκου? Για πες. Έπρεπε να ξεκινήσει τον Μπίσες Βαρκοστή. Αυτός είναι on fire σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Έπρεπε να τον ξεκινήσει, να τους κάνει κουτούς εκεί πέρα με τον τρόπο του, από την αρχή όμως. Εγώ είμαι φαν του Μπίσες, το ξέρεις. Απλά ο Μακ κάνει το την ξέρω. Ενέργεια και ετοιμάζει τον γκολ, είναι δικό του του Τζάλμα, έτσι. Okay. Απλά περιμένω από διάρκεια από τον Μακ. Όχι μία ενέργεια μόνο. Πέρα, όμως, δεν έκανε. Δεν έκανε. Δεν έκανε. Και... Λοιπόν, δεν χάθηκε τίποτα. Κωστή, είναι δύο βαθμούς πάνω από μας, σωστά. Ναι. Με αφαίρεση, αν γίνει αφαίρεση τελικά, θα πάμε στο μείον 5. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να το πάρουμε πάλι εμείς. Πιστεύω ότι δεν θα αφαιρεθούν βαθμοί στο τέλος. Σήμερα δεν ξέρω, αλλά πιστεύω στο τέλος, στην Εφέσεων, ότι δεν θα γίνει αυτό το έγκλημα. Γιατί πρόκειται για έγκλημα, για κοροϊδία. Θα επιβραβεύσουν κάθε θεατρινισμό. Θα μπορεί ο καθένας από εδώ και πέρα, όταν δεν του βγαίνουν τα πονταλάκια, να ξαπλώνει, να κάνει αυτό τον μισοπεθαμένο. Αυτό που έγραψε λοιπόν ο μικρός Αβίδης, ο Γιώργος, ναι, ότι αυτό το τελευταίο του μήνυμα, εντάξει, λίγο με ενθαρρύνει γιατί ίσως να ξέρει κάτι παραπάνω, ξέρει, εντάξει, λογικά θα ξέρει κάτι παραπάνω. Φυσικά, φυσικά. Ότι βαθμοί στο τέλος δεν θα φέρεθουν. Απλά εμείς πρέπει νίκες, πρώτα απ' όλα με αυτή να το πάρουμε, μας πάρει το πρωτάθλημα με το μυαλό της, να αποδείξουμε ότι εμείς θα το πάρουμε στο τέλος, να την κερδίσουμε και από εκεί και πέρα όλα τα όλα μάτς. Ακριβώς. Το πρώτο που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι να μην λιποψυχήσουμε, να μην δηλιάσουμε, να μην φοβηθούμε μετά το χθεσινό. Και να συνεχίσουμε όχι, να κοστί. Πιστεύουμε. Και το κυριότερο, να κερδίσουμε την ΑΕΚ την Κυριακή. Ό,τι και να γίνει σήμερα. Όσο για αυτούς που χαίρονται τώρα, και ειδικά που είναι και κάποιοι δίθεν παοξίδες και χαίρονται, τέλος πάντων, θα έρθει και η ώρα για αυτούς. Βάζουν το εγώ τους πάνω από τον ΠΑΟΚ. Και την επιθυμία τους. Είχαν να με μιλήσουν φίλοι και τα λοιπά από διάφορες ομάδες, κανένα πεντάμινο σχεδόν. Ήταν εξαφανισμένοι αρκετοί. Εμφανίστε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Βάλουμε για την κλήρωση. Έγινε. Μανώλης 600. Την Κυριακή έχουμε. Ναι, την Κυριακή. Θα τα λέμε. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Bye. Γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλείτε σε αυτό το τηλέφωνο και έξω στη γραμματεία μας είναι ανοιχτές πολλές γραμμές για να μπείτε στην κλήρωση για το τάμπλετ της Lenovo που κληρώνουμε από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και για το τριήμερο στις Θερμές. Καλημέρα! Ναι! Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο σας, γιατί μικροφωνίζει. Συγγνώμη. Τέλεια! Συγγνώμη. Σε ακούω, κορίτσι μου. Είσαι η... Ελένη. Γεια σου ρε Ελένη. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Από ποιος σου στέλνει τα χαιρετίσματά του? Αυτός ένα μηδέν! Είμαι αδίστακτος, να ξέρεις! Αλήθεια όμως λέω, κάποιος σου στέλνει τα χαιρετίσματά του, λέω αλήθεια. Για πες. Ο Φαρμακάς ο Σοκράτης, το θυμάσαι. Ο Φαρμακάς ο Σοκράτης, ο Θεοδοσιάδης. Έτσι μου είπε να σου πω.
Ο Θεοδοσιάδης. Νομίζω αυτό είναι το πιστό. Δεν το ξέρω εγώ η αλήθεια για να μην. Α, δεν, νομίζω ναι. Αν είναι αυτός που μου λες, πρέπει να ήμασταν μαζί στη Γερμανία να μεγαλώσαμε. Μπράβο. Είναι αυτό. Μου είπε ότι ναι, αυτός. Είχε σχέση με Γερμανία. Υπέροχο νομίζω, παιδί. Αυτός. Είδες, το είπες εσύ αυτός. Υπέροχο παιδί, υπέροχο παιδί, σε ευχαριστώ. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Μπράβο. Και μου λέει, ναι, αν μιλήσεις μαζί του, δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Για πες μου, Ελένη μου, εδώ. Να σου πω ότι πήρα για το διαγωνισμό, βασικά σας ακούω, είμαι ακροάτρια. Αλλά επειδή δεν έχω ποτέ πιάσει τάμπλετ δικό μου στα χέρια μου, πήρα αποκλειστικά γι' αυτό, ας πούμε. Ωραία, ωραία. Θα σε βάλω, Ελένη μου, στην κλήρωση. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία. 6.45. Πες μου, τι άλλο θέλεις για να μην είναι μόνο τυπική επικοινωνία μας πέρα από τα χαιρετίσματα. Τι άλλο θες να μας πεις. Πέρα από τα χαιρετίσματα, θέλω τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή στη Θεσσαλονίκη εδώ, έτσι. Να... Κοριτσάρα μου, μέλης, στάζει το στόμα σου. Τι ωραία που τα λες! Τι ωραία που τα λες! Και θα είναι, παιδιά, μην απογοητεύεται κανένας. Εγώ το έχω έντονο, θα βγει να δείτε. Φιλιά πολλά! Γεια σου! Σκέψη και όλα γίνονται. Έτσι, έτσι. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Ελένη μου. Με μία στραβή που έγινε χθες. Δεν δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε, να αποσύρουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα. Για μία κακή εμφάνιση. Κάποια στιγμή θα χάναμε, παιδιά. Θα χάναμε κάποια στιγμή. Περιμένετε, θα χάναμε το 30 στα 30, δεν υπήρχε. Κάποια στιγμή θα χάναμε. Τώρα οφείλουμε να είμαστε περισσότερο από πριν. Στο πανηγύρι και στις νίκες και στην Παλάρη είναι εύκολο να είμαστε εκεί. Δεν υπήρξαμε ποτέ πανηγυρτζίδες ως οπαδοί. Ως λαός δεν υπήρξαμε ποτέ τζουμ ταρατα τζουμ. Άλλα πράγματα μας κάναν ΠΑΟΚ, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα. Άλλα πράγματα μας έκαναν να αγαπήσουμε αυτήν την ομάδα. Τώρα πρέπει να είμαστε εκεί. Να το πιστέψουμε περισσότερο. Να θωρακίσουμε αυτό που έχουμε εμπιστοσύνη. Και να ξέρετε, εμείς στο τέλος, εμείς, αρχής γενομένης από την Κυριακή με την ΑΕΚ. Εδώ είναι η απάντηση μπροστά. Αυτός έρχεται να στο πάρει. Αυτή η ομάδα έρχεται να στο πάρει. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ό,τι και να γίνει σήμερα. Σε αυτή την παροδία που στήθηκε την Παρασκευή. Συμπληρωματική λέει. Να ακυρώνει η δεύτερη την πρώτη. Δεν του φτάσανε 5 ώρες. Ήθελε και συμπλήρωμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, Κοσμάς. Γεια σου, ρε Κοσμά. Καλά είσαι. Καλά, 797 καταρχήν. Μπράβο, ξεμπερδεύουμε αυτό. 797 λοιπόν, ακούγεσαι σαν Boeing. Δεν είπα, είναι 747 είναι εκεί. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Έχω την εντύπωση ότι από όποια ομάδα αφαιρέθηκαν βαθμοί, στην έφεση δεν έχουν επιστραφεί ποτέ. Έχω αυτή την εντύπωση. Οπότε όλη η δουλειά είναι σήμερα να μην αφαιρέθουν. Ναι. Και πάλι το λέω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ. Ναι. Να έχουν επιστραφεί περίπτωση από περίπτωση, από πρώτον διαφέρει. Δεύτερον, άλλο Γκυρτζίκης και Σαρής, άλλο ναι, τωρινή ΕΠΟ. Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα και αν σήμερα κάνουν το χοντρό ατόπιμα και αφαιρέσουν βαθμούς, στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική και το δίκαιο. Δεν ζητάμε έτσι. Ούτε να πάρουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, ούτε προνομιακή μεταχείριση. Δεν ζητάμε τίποτα. Ζητάμε αυτό που πρέπει να γίνει το δίκαιο. Αυτό θέλουμε. Να έρθει και να παίξει αυτός. Και θέλω να πω να αφιερώσω ένα ανεκδοτάκι για τον κύριο με το κολάρο. Ναι. Μια χαρά τον είδα χθες. Βέβαια δεν μπορούσε να στρίψει η ομάδα του. Αυτός χτυπήθηκε, Ντεμεκ. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Ναι. Έχει πάει ένα παλικάρι στο συνεργείο αυτοκινήτων με το αυτοκίνητό του, κάτι ακούει, κάτι νερά, χάνει κάτι αυτά. Τον λέει, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά, κάτι πρέπει να έχει, λέει το αμάξι. Έρχομαι, λέει, σε μια ωρίτσα να μου πεις τι βλάβη έχω. Πάει μετά από μια ώρα, του λέει, βρήκες τίποτα. Λέει, έχω... Έχεις. Να σου πω, λέει, ότι έχεις τρύπια κολάρα. Και τι σε νοιάζει, ρε, του λέει, εγώ τι κάνω στο κρεβάτι μου και ποιος τα λέει αυτά. Φιλιά! Τι σε ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου και τα σεξουαλικά μου. Οχ, έλα αδερφέ. Ναι, εδώ είμαστε. Γεια σας. Να φύγει ο Δόνης. Οχ, καλό το παιδί ρε. Ρε εσείς. Έφαγε ποτήρι νερό, το είδες, στην Κύπρο. Και κάνω και συμπληρωματική κατάθεση να φύγει και ο Τατσαρός από αυτό το βρωμοραδιόφωνο και τα ρετζιανά και τα μεθεμβριανά. Να εξαφανιστεί! Με κολάρο! Να εξαφανιστεί! Με κολάρο! Εγώ για το κρεβάτι σου δεν λέω τίποτα, φίλε μου. Αυτά είναι προσωπικά. Τα γούστα σου είναι. Ξαναλέω, ο Δόνης έφεγε ποτηρούκλα νερό, το είδες. Και μπορεί να κάνει. Δεν τα έχετε βάλει. Μπορεί να κάνει συμπληρωματική τώρα και να πει ότι ήταν ανθρακούχο το νερό κτλ.
Ναι, είσαστε προκτόπαιδα όλοι σας, να πω. Τον κοροϊδεύετε τον άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ πήρα να συλληπιθώ, γιατί χθες πραγματικά έκανα την καρδιά μου πέτρα και είδα όλη την Αθλητική Κυριακή. Και ναι, θέλω έτσι να εκφράσω ότι συνταράχτηκα εξ θεμελίων, έτσι δεν το λένε. Ναι. Από τον πολυτραυματία Όσκαρ Γκαρσία, να πούμε. Άνθρωπος, σε αυτά δεν χωρούν οπαδικά. Ο άνθρωπος από το νεκροκρέβατό του σηκώθηκε και έδωσε συνέντευξη. Θαύμα. Ούτε στην Κανά της Γαλιλαίας δεν γίνονται αυτά τα θαύματα. Να δείτε δηλαδή πόσο τον πολεμάτε και πόσο ο άνθρωπος στέκεται έτσι κακαλούχος, να πούμε. Και μας πολεμάει έτσι με στα ίσα. Που δώσαν τα Όσκαρ έπρεπε να είναι πρώτος εκεί. Και λόγω ονόματος και λόγω ερμηνείας. Μπερδέθηκε και πήγε σε χρυσά βατόμουρα. Λοιπόν, και όσο για αυτό που λέμε τώρα, ότι εκπογοητεύσεις και τα λοιπά, εντάξει, όλα μας το παιχνίδι είναι. Φυσικά. Σε όλους μας έχει τύχει μία φορά να μην μας κάνει κούκου, δεν μας έδιωξε και η κόμενα. Σωστό. Έτσι, ναι. Ούτε σημαίνει ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε εντάξει υποχρεώσεις μας. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή Δευτέρα. Σε βάλω κληρώσεις, θέλεις. Α, κοίτα, Λενόβο θέλω, όχι, μου στείλει καμιά Λενόβα. Έλα. Λενόβο. Ναι. Για Λενόβο. Πες μου λίγο. Λοιπόν, θεολόγος, μόνο κατ' όνομα, όχι σε ιδιότητα. Ναι. 311. 311. Φιλιά! Γεια σου, να φύγει ο Δόνης. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Εδώ, αδερφέ μου. Εδώ. Ζουμουσάδα. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, όποιος φοβάται να βάλει συναγερμό. Όποιος... Να πάρει σκύλο. Έτσι. Να πάρει αλσαντικό. Σκύλο. Ποιμενικό. Ναι. Αγίου Βενάρδου, μεγάλη χάρη του. Όποιος φοβάται. Όποιος λοιπόν, κόλωσε χθες. Βάλε μου πρώτα στην κλήρωση γιατί θα το ξεχάσω πάλι. 485. Ωραία. Λοιπόν, στην Τρίπολη ήταν όχι άτυχο αποτέλεσμα, μία άτυχη στιγμή. Μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Ναι. Από την Τρίπολη κρατάω μόνο τις δηλώσεις του κυρίου Λουτσέσκου. Πολύ σωστό αυτό που λες. Και την αντίδραση του Παντελή του Κωνσταντινίδη. Ναι. Αυτά. Πάμε τώρα στην Παρασκευή. Ναι. Στην Παρασκευή. Την προηγούμενη, ναι. Ναι, την προηγούμενη Παρασκευή. Κάνετε λάθος ότι έκανε συμπληρωματική έκθεση ο κύριος. Για πες. Δεν έκανε συμπληρωματική έκθεση. Υπέγραψε τη θανατική του καταδίκη. Ως διαιτητής εννοείς. Ως διαιτητής. Ναι, ναι. Να το διευκρινίζουμε. Αυτό έκανε. Να το διευκρινίζουμε. Γιατί, ναι. Το λόγο, γιατί πήγε σαν μάρτυρας υπεράσπισης του Ολυμπιακού. Υπεράσπισης του Γαύρου 100%. Ναι, μάρτυρας υπεράσπισης του Ολυμπιακού. Ναι, μα άλλους μάρτυρες Παναγιώτη δεν είχε Ολυμπιακός. Δεν φωνάξε. Είχε τον Ερωτόπουλο, δεν χρειάζεται τώρα. Τι. Άμπρα. Και όπως άκουσα και τη δικαστήνα. Πήγε σαν μάρτυρας υπεράσπισης του Ολυμπιακού. Δεν έκανε συμπληρωματική, έκανε ακυρωτική έκθεση. Ακύρωσε αυτά που είχε πει. Στην αρχή είπε ότι η Μπελούτση είναι κούκλα μελαχρινή και μετά είπε είναι μια ξανθιά γριά. Θέλω να κάνω μόνο 21 ερώτηση. Με τι μέσον έφυγε από την Τούμπα ο κύριος Γκαρσία? Δεν έφυγε με το εστονοφόρο του ΕΚΑΒ όπως όφιλε. Δεν έφυγε. Με το αυτοκίνητο του Ολυμπιακού που είχε νοικιάσει. Αυτό και μόνο, περίμενε. Αυτό και μόνο λέει μείον 3 βαθμούς και κατοχύρωση του παιχνιδιού για το ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Μην ψάχνετε άλλες δικαιολογίες και άλλες συμπληρωματικές και τέτοιες. Δεν ξέρω εγώ την κυρία αυτή που την νομικό, γιατί λένε τακτικοί δικαστές δικάζουν. Ναι. Έτσι. Δικάζουν τακτικοί δικαστές. Αν δικάσει σύμφωνα με τον νόμο, αυτή πρέπει να είναι η απόφαση. Ακριβώς. Είπε ή δεν είπε στην κάμερα, παίρνω την ομάδα και φεύγω. Λοιπόν, ο Μπαρμπασάβας πριν πει οτιδήποτε ο διαιτητής, πήρε την ομάδα και φεύγω. Γεια σας. Αυτό ηρωνικά, δεν μπορεί να το δεχτεί το δικαστήριο. Το προϊόν. Πρώτα η Νόβα έπρεπε να το κάνει μήνυση και να τον κόψει από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Τώρα πάμε στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν θα τελειώσει αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Τελείωσε. Εδώ οι λόγοι τιμής και... Αγωνιστικά πάντα εννοούμε. Πάντα αγωνιστικά εννοούμε. Μες στο γήπεδο. Ναι, εννοείται. Άσε με εμένα να διευκρινίζω. Να πάρουμε τα κουμπούρια και όχι, να... γιατί μας ακούνε και μας ακούνε και μας γράφουν. Κάθε μας κουβέντα τη μετράνε. Λοιπόν, θέλετε να τους πω το όνομά μου?
Όχι, κανένα πρόβλημα. Εγώ το λέω κάθε μέρα. Δεν έχω κανένα ζόρι. Εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Οι λόγοι τιμής και μαζί ανοίξαμε την Παναγία σου Μελά. Η Παναγία θα ξέρει το Μάιο ποιος θα είναι ακριβώς ο ευνοούμενος της. Την αγάπη μου, καλημέρα. Έτοιμα. Γεια σου Παναγιώτη, φιλιά. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Πάμε. Καλημέρα. Σε πρόλαβα. Με πρόλαβες. Καλημέρα. Έλα, καλώς ήρθατε. Σερπαντίνα. Λοιπόν, ώσπου να λήξει το θέμα, θα λέγουμε Σερπαντίνα. Σερπαντίνα, τέλος φίλε. Σερπαντίνας λοιπόν, κιόλας. Εννοείται, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εσύ κοίτα εκεί. 7 στα 7 δεν λέγαμε. Ναι. 7 στα 7. Λοιπόν, με τα 7 στα 7 περισσεύουν και κάποιοι βαθμοί. Δεν πειράζει, τους κάψαμε στην Τρίπολη. Επίσης, το κύπελο νομίζω είναι ο πιο εύκολος στόχος, ο οποίος δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε και αλίμωνο, θα έρθει και αυτό. Αλίμωνο. Απλά έτσι, Σερπαντίνα γιατί... μου, αυτό όταν έρθει η στιγμή. Τώρα δεν είναι της παρούσης να μιλάμε για... Όχι, γιατί από κάποιος, εντάξει, το κύπελο δεν το ξέρω. Α, ναι, γιατί το παίρνουμε κάθε χρόνο, έτσι. Γι' αυτό, έτσι, απλά είναι δεν είναι της παρούσης. Νομίζω τώρα ότι θα αποπροσανατολιστούμε μόνοι μας, χάνουμε ενέργεια να μιλάμε για τον τελικό κυπέλλου. Όχι, όχι, δεν είναι. Όταν έρθει η στιγμή... Είναι ένας τελικός, ναι, ναι. Τέλος. Είναι δυο μάτς. Ότι με τον Πανιόνιο, μέσα στην Τούμπα, ναι, ναι, ναι. Απλά να μπορέσουμε να δούμε. Απλά όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει η ώρα. Ναι, ναι. Δεν είναι η ώρα τώρα. Ναι. Που δεν θα μπορέσουμε την Κυριακή να δούμε τον αγώνα. Μην είσαι τόσο βέβαιος και δεν θέλω να προδικάζουμε. Άστο. Ο μακάρι, ναι. Μακάρι. Θα είμαι ας μη λέμε πριν δρόμο και θα γυρνάω μόνο και μόνο για να ξέρω πού θα σταματήσω. Θα σταματήσω στην Άνω Τούμπα για να το δω ή θα πάω κατευθείαν στην Τούμπα για να μπορούμε το δω. Μπορούμε να πηγαινοερχόμαστε μαζί Άνω Κάτω Τούμπα. Και έτσι μπορούμε να έχουμε 20.000 απ' έξω άμα θέλουμε και 30. Άμα θέλουμε. Λοιπόν, ας μη χρειαστεί. Αυτή την Κυριακή που μας πέρασε φάνηκε πόσο χαλήφιδες είμαστε. Βέβαια. Και πόσο ποιοι ναι, ναι, ναι. Είναι οι χαλήφιδες. Πού είναι αυτοί όλοι. Και ποιοι είναι οι χαλίφιδες και πόσο θέλουν οι χαλίφιδες να είναι. Πού είναι κάτι site, κάτι δεκάρικα, κάτι αυτό. Πού είναι αυτοί όλοι, πού είναι αυτοί. Από τα γκολ και τα πέναλτι εκτός περιοχής του Παναθηναϊκού που δεν μιλάει κανένας. Από τα πέναλτι μαϊμού που πήρε ο Γαύρος. Από τα offside που κατευθείαν τρεχάταν όλοι να σφυρίξουν και να κάνουν. Από τις μη κόκκινες της ΑΕΚ. Οι κίτρινες φυλάδες που λένε ότι ο Σιδηρόπουλος έσωσε τον ΠΑΟΚ και σπρόξιμο. Γιατί δεν μέτρησε τον γκολ του Βαρέλα, άμα ήθελε να σμπρώξει τον ΠΑΟΚ. Μα αυτό λέμε. Μα λέει ότι είναι μας έσβρωξε όμως. Α, μας έσβρωξε, οκ. Εννοείται. Τι θα πούνε. Από τα μεγάλα πρωτοσέλιδα που ξαφνικά ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλο χώρο στο πρωτοσέλιδο επειδή έχασε. Εντάξει. Σε κάποιες φυλάδες. Ξιδάρα, ρε. Ξιδάρα. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ, τι έκανε. Εδώ είχαν αθηναϊκό ντέρμπι τρελό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τίποτα. Εμείς τους ενδιαφέρουμε, αδερφέ, να ξέρεις. Με εμάς κοιμούνται μάξι. Μ' αρέσει που σιγά σιγά αρχίζουν και να το νιώθουν ότι είμαστε εδώ και δεν ήρθαμε για λίγο. Δεν αλλάζει αυτό. Καμία τιμωρία, καμία κατάληξη στο φετινό πρωτάθλημα. Να το ξέρετε, αυτό που έχει συμβεί δεν γυρίζει πίσω. Δεν αλλάζει. Ο δρόμος είναι μπροστά. Αυτό είναι, αυτή είναι η πορεία. Να το ξέρετε. Το μυστικό της επιτυχίας της ΑΕΚ είναι γιατί είναι η μοναδική ομάδα που έχει προπονητή από πέρσι. Εάν καταφέρουμε και δεν στραβώσουμε, γιατί είμαστε λίγο αυτόχειρες, και δεν διώξουμε κανένα Λουτσέσκο στο τέλος, και το κρατήσουμε για τον χρόνο, με τον κορμό που έχουμε, δεν σου λέω εγώ να φέρεις 15 παιχταράδες. Τίποτα. Δύο-τρεις προσθήκες σημαντικές. Αυτούς που έχουμε, αναπληρωματικούς για αυτούς να φέρουμε, δηλαδή, πείτε μου έναν, εγώ έβλεπα χθες τη 18η, γιατί δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είδες, και ήμουν στον πάγκο, ποιοι ήταν στον πάγκο, φίλε. Ποιοι ήταν στον πάγκο, είδες. Τη 18η και λέω τώρα, αν είναι δυνατόν, Θεέ μου, ποιος θα αφήσει και με ποια καρδιά θα αφήσει κάποιον. Και ποιον. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Τα μεταγραφικά όταν έρθει η ώρα, αδερφέ. Μπροστά όχι, είναι η ΑΕΚ τώρα. Έχουμε, αυτό το λέω, γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε σε μία ήττα. Πρέπει να κοιτάμε την γενική εικόνα. Είτε θα έρθουν, κακές μέρες θα έρθουν, προχωράμε, έχουμε ομάδα, πιστεύουμε σε αυτήν. Και με νίκη στην Τούμπα θα αποδείξουμε ότι το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Εάν στραβώσει και το πάρουν στα χαρτιά, να το χαίρονται. Έγινε αδερφέ, σε χαιρετώ. Άντε, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ. Καλημέρα, Κωστήλη Νανάτη. Στην πνευματική τη ζήτησε η ίδια αθλητική δικαστής που θα εκδίκαζε την υπόθεση. Αν σωστά το κατάλαβα. Και αν σωστά κατάλαβα, τότε αυτή που ξέρει, υποτίθεται τους νόμους, τι την ζήτησε. Εμείς γιατί περιμένουμε σήμερα να δικαιωθούμε. Λύσε μου την απορία, σε παρακαλώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε με χαμόγελα. Ζούμε σου. Λοιπόν, περιμένουμε τη δικαίωση γενικά, όχι σήμερα.
Δεν τελειώνει σήμερα η ιστορία. Θα τελειώσει την Εφέσεων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εξακολουθείτε, τηλεφωνείτε στο 2310-287-888 για Lenovo tablet και διήμερο στις Θερμές. Πάμε. Θυμίζουμε, αν θέλετε να γίνετε εκπαιδευτής οδηγών με συμμετοχή μόλις 15 ευρώ το μάθημα, παράσταση εξετάσεων 70 ευρώ για όλα τα οχήματα, πηγαίνετε στον πιο ειδικό, στον ειδήμονα, στη Σχολή Οδηγών Χριστοδούλου, 2310-51-23-58, Λαγκαδά 102, απέναντι από την Αγία Παρασκευή, ο κορυφαίος δάσκαλος σχολές οδηγών, εκεί, στην εμπειρία. Πάμε στο τελευταίο τέταρτο, στο 2310-287-888, καλείτε, γιατί κληρώνουμε δύο υπέροχα δώρα σε ένα τέταρτο, ένα Lenovo tablet από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης, 11 υπέροχα δώρα κληρώνουμε αυτές τις μέρες, 51 χρόνια εμπειρία στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και βέβαια ένα τριήμερο στις Θερμές, στο υπέροχο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας, δύο διανυκτερεύσεις. Καλημέρα σας, ναι! Κάερε Στάπερ με κύριο Λεβετάρχη, εσοπλικατόριο! Έτσι, που σημαίνει! Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι αγόρι. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Έτσι. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Τα τραπεζάκια και τα δύο τα και έτοιμα ο Γιάννης ο Σαββίδης. Όπως το λες. Όχι μία ήττα να κάνω. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μπράβο, και τα δύο δικά μου είναι κοστή. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Έτσι δρυβανίζει. Το πιστεύω, έτσι. Το λέω. Μόνο ένα μικρό λαθάκι, γιατί ο άνθρωπος είναι, έκανε ένα λαθάκι. Βάλε τον πίσισμα ρε αγόρι μου, βάλε τον ρε, ο Μακ θέλει χώρο για να παίξει μπάλα. Από βλέπεις όλοι πίσω είναι. Δεν μπορεί να τον έχουν κλεισμένο και τον Μπέλκα και αυτόν, πώς θα είναι κλεισμένο. Τον ήθελα νωρίτερα, αν όχι από την αρχή. Τον ήθελα νωρίτερα. Κάνω εγώ και από την αρχή, στο 20 έπρεπε ήδη να την ψηλιαστεί. Χθες όλοι ήμασταν κακοί. Όλοι δεν μπορούσε, ας πω η ομάδα όλοι ήταν κακοί, αλλά δεν μπορούσε και το σκούφο αυτός. Τι να κάνουμε τώρα, όλα μας πήγανε στραβά. Χωρίς το σκούφο, όντως έχεις δίκιο. Έβγαλε το σκούφο, έχεις δίκιο. Εγώ το τάμπλι φέτος θα το πανηγυρίσω στο Λευκό Πύργο. Εσύ είσαι παλιός και συντριβανίσιος. Όλοι αυτοί που ακούνε, ειδικά οι Θεσσαλονικοί οι αντίπαλοι. Δεν κολώνουμε με μία ήττα. Δεν χάνουμε την πίστη μας. Αυτοί που ορκίζονται και λένε 20 χρόνια στη Β' Εθνική και να μην πιώνουν από το πρωτάθλημα. Εγώ τους λέω ότι το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι δικό μου. Κακός καλάς. Πάω... Μην ασχολείσαι. Αυτό αγόρι μου. Αυτό. Μην πάω ασχολείσαι. Πάω και ξέρω ψωμί. Πιζή πάω. Τίποτα άλλο δεν έχω Παύλε να μου. Πω. Αυτά γράψει ημερομηνία. Όλα δικά μου είναι να το ξέρουν φέτος. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλείτε και έξω στην γραμματεία στο ίδιο νούμερο. Η Μαριλή σημειώνει τα ονόματά σας για το tablet Lenovo και για το τριήμερο στις Θερμές. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Επειδή βραδιάσαμε. Έλα αγόρι μου. Έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κωστή, τρελάθηκες, χάσαμε τις ώρες. Άστα, φίλε. Πιο πολύ από χθες είμαι πιο τρελαμένος, αδερφέ. Από χθες περισσότερο. Από χθες περισσότερο. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία, χθες ένας συνοπαδός μας, ένα προποτζίδικο, στο τρίτο γκολ του Αστέρα δυστυχώς έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή. Σοβαρά μιλάς τώρα? Σοβαρά μιλάω, το ξέρω. Στο ΕΚΑ που πήγαν και τον παρέλαβαν. Ναι, πού μπορώ να το μάθεις, γίνονται άπειρα τέτοια. Φαντάζομαι ότι και πόσα άλλα έχουν γίνει. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους αλήτες, όλους τους δημοσιογράφους, όλο τον τύπο. Όλους αυτούς που συστρατευμένοι θέλουν να χαλάσουν την ψυχή του ΠΑΟΚΤΣΗ, όλοι μαζί συστρατευμένοι, αυτή την αλυσία της Νόβα, Κωστή, η Νόβα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει απόφαση να φύγει. Όχι, αυτό τέλος, το στίχαμα που κάνει, δηλαδή έκανε zoom στο πόδι του παίχτη του Παναθηναϊκού για να δείξει ότι είναι έξω από την περιοχή. 100 φορές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, εξαφανίζουν φάσεις στον ΠΑΟΚ. Τρία πέναλτι έχουν γίνει πτώσεις μέσα στην περιοχή του Κρέσπο, του Βαρέλα και του Τζάλμα και δεν τα έχει δείξει ποτέ replay και κάνει zoom στο νύχι του παίχτη του Παναθηναϊκού για να δει αν πατάει έξω. Για να καταλάβουμε μου επιτρέπεις μόνο ένα μικρό σχόλιο. Δεν θέλω να σε διακόψω. Όταν μιλάμε για την απαράδεκτη στάση της Νόβα, δεν εννοούμε ούτε τον Δαρδαλιάρα τον Ευγένη, ούτε τον Μπάγκο τον Γιάννη, ούτε τον Βούλγαρη. Όχι τον Βούλγαρη, πώς τον λένε, τον Μπότσαρη. Έτσι, δεν μιλάμε για τα παιδιά, για τους ρεπόρτερ, δεν περνάνε αυτή τη γραμμή. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Οι αποφάσεις, οι κεντρικές αποφάσεις και ο τρόπος που γυρίζεται τον ΠΑΟΚ είναι σαν να σου λέει φύγε.
Και δεν έχουμε ανάγκη καν. Η Νόβα έχει ανάγκη μας. Άλλες οι εποχές. Εμείς έχουμε ανάγκη την Νόβα. Χθες το πρώτο λεπτό, Κωστή, ματώνει τη μύτη του παίχτη του, του Πανιωνίου του Σαραμαντά. Ματώνει. Αυτός δείχνει σε κίνηση ότι έχει φάει αγωνιά. Δεν είδαμε ποτέ το replay πώς μάτωσε η μύτη ενός ποδοσφαιριστή. Ποτέ. Από δορυφόρο ήρθε κανένα ρολό χαρτί. Χριστό, ανεβοκατεβάζει τα χέρια του Μυραλάς και μας δείχνει τα μπεγλέρια του. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τους δύο που περιγράφουν. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Σαν να μην έχει γίνει ποτέ. Ότι είναι απαράδεκτος ο Πέλκας. Άστο φίλε, μην το συζητάς. Ανεβοκατεβάζει τα χέρια του. Λοιπόν. Κωστή, το τρίτο γκολ του Αστέρα είναι offside. Είναι ακριβώς η ίδια φάση με τον γκολ που ακυρώνει του Μαυρίσιο. Ο παίχτης του Αστέρα που πάει να κάνει συμμετοχή και τελικά την αφήνει την μπάλα στον Ιγκλέσιας. Δεν τη βρίσκει. Όπως δεν τη βρίσκει ο Μαυρίσιο στην κεφαλιά. Δεν τη βρίσκει ο Μαυρίσιο. Είναι ακριβώς η ίδια φάση. Το πνίγουν όλοι. Με πρώτο τον αρχισφαγέα της δεκαετίας του 80, τον κύριο Βασιλάκη, ο οποίος έβγαζε τα μάτια του κόσμου. Δεν μπορώ άλλο να ακούω, να ξέρεις. Ναι. Δεν το κάνω αυτό στην υγεία μου, δεν το κάνω. Χαλάσανε την ψυχολογία και της ομάδας. Η ομάδα φάνηκε ότι ήταν χαλασμένη η ψυχολογία της. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε. Μεσολάβησε η Παρασκευή, Χρήστο. Μεσολάβησε η Παρασκευή, φίλε. Διότι είδες ότι ό,τι έγινε με τον Γαύρο δεν επηρέασε την ομάδα στο μάτς με τον Πανιόνιο. Σου λέει εμείς είμαστε, θα παίξουμε, δεν φοβηθήκαμε, ναι. Αυτά τα έσχη που γίνανε την Παρασκευή όμως, σου λέει πάλι μας τρυπάνε. Πάλι αυτό το σάπιο σύστημα είναι απέναντί μας. Από το μόχθο μας και τον ιδρώτα μας προσπαθούν να τον ακυρώσουν στα χαρτιά. Αυτοί οι σάπιοι, κατάλαβες. Και αυτό επηρέασε. Είναι. Όλοι σήμερα πανηγυρίζουν, όλοι. Δε στα πρωτοσέλιδα, δε σε αυτό εδώ. Δηλαδή, ναι, ναι, τρομερό πράγμα. Πρέπει όμως, παιδιά, η παρουσία μας να είναι μαζική. Δηλαδή, οι 500 που ήμασταν στο Μακεδονία, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, άμα θέλουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους 500 και συνέχεια μετά αυτούς 500 τους βρίζουμε. Εντάξει. Πρωτοβάθμια, εγώ μακάρι να κάνω λάθος, έτσι πως εκδίκασε την υπόθεση η κυρία πρόεδρος, μου φαίνεται ότι είχε προαποφασίσει. Απόλυτα επιθετική στάση κατά του ΠΑΟΚ. Η ίδια πρόεδρος που την συμπληρωματική έκθεση του παρατηρητή του τελικού την πέταξε στα σκουπίδια. Βεβαίως, που έλεγε ότι. Βεβαίως. Την πέταξαν τη συμπληρωματική για τον τελικό. Για τα επεισόδια του τελικού δεν τη δέχτηκε καν. Που η βασική έκθεση ήταν ψευδής 100% γιατί είχε γράψει 2 ώρες αργότερα. Το παραδέχτηκε ο ίδιος. Μα το παραδέχτηκε ο ίδιος. Λάθος έκανα στην ώρα. Το παραδέχτηκε. Όμως δεν το δέχτηκα. Έκανε λάθος στην ώρα. Τώρα η έκθεση που ακύρωνε την άλλη, γιατί είναι ακυρωτική, δεν είναι συμπληρώνω, σημαίνει ότι σε αυτό που έχω πει προσθέτω κάποια πράγματα που είναι στο ίδιο σκεπτικό. Το να λέω ότι είναι μαύρο και μετά να λέω είναι όχι, δεν είναι μαύρο, είναι άσπρο. Είναι ακυρωτικό, δεν είναι συμπληρωματικό. Εντάξει. Τίποτα, Κωστή μου, συνεχίζουμε. Θέλει, για μένα πρέπει να κερδίσουμε πάση θυσία την ΑΕΚ για να βγει αυτό. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής στο γήπεδο και από εκεί και πέρα όποιος έχει τα κότσια ας πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Ακριβώς. Ας μας πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Κωστή μου, 6.79. Έγινε, Χριστό και μου. Και τον κύριο Καλτσά μας έδειξε ότι έχει ακριβώς τον ίδιο αεροδιάδρομο με το Μυραλάς. Ναι, ναι. Αλλά είναι Βόρειο Ελλάδα, είναι φίλε, ποτέ δεν ξέρεις, μικρός είναι ο κόσμος. Μπορεί να μας τα δείξει και από κοντά, γιατί η υπομονή έχει τα όρια της, φίλε. Έγινε, φιλιά. Καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2-3 γραμμές ακόμα γιατί πρέπει να κάνουμε τις κληρώσεις, ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλό το παιδί. Έλα, Κωστή μου. Γεια σου, Βαλανιδωράκη. Έλα, Βασίλη μου. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, για μένα η χτεσινή ήττα δεν σημαίνει τίποτε. Για μένα η χτεσινή ήττα ήταν μέσα στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Το λέω αυτό, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να παίζει τόσα παιχνίδια αήττητος, μια ομάδα να κάνει τέτοιο πρωταθλητισμό, όμως πληρώνει δυστυχώς τα αρχικά της λάθη. Πάμε παρακάτω, για το παλικάρι που είπε για την Νόβα. Κανένας ΠΑΟΚΣΙΣ, το έχω πει από επέρσι, δεν πρέπει να δώσει ούτε σεν στην Νόβα. Κύριε Σαββίδη, πάρε στο έψιλο τον ΠΑΟΚ και μην τους δίνεις ούτε σεν, ούτε στη Σούπερ Λίγκα με το σουρωτή διαφήμιση, ούτε με το Μακεδονία Παλάς. Αποέσυρε ό,τι οικονομική δυνατότητα δίνεις αυτή τη στιγμή στην Σούπερ Λίγκα να την αποσύρεις και από την ΟΒΑ να μην πληρώσει ΠΑΟΞΙΣ φίλαθλος ούτε ένα σένς. Τώρα, όσο για το πρωτάθλημα, Κωστή μου, δεν έχει κρυθεί τίποτε. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Θυμήσου ένα πράγμα θα πω και θα κλείσω, ότι όταν και μαθηματικά δεν θα έχουμε ελπίδες, τότε θα πω ότι χάσαμε το πρωτάθλημα. Όσο υπάρχουν μαθηματικές ακρίβειες, αυτή η ομάδα που σήμερα λέγεται ΠΑΟΚ δεν την σταματάει τίποτε. Έγινε, ομάδα Βασίλη, σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, να προλάβουμε όσο μπορούμε. Άλλες τρεις. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χαίρετε. Νίκο με λένε. Γεια σου, Νικόλα.
698. Τέλεια, σε έβαλα ήδη. Πάμε, πες μου αυτό που θες. Τέλεια. Εντάξει, για μένα βασικά ένας ήταν ο μοιραίος χθες. Ο Μαουρίσιο. Δεν βλέπω. Ναι. Ναι. Βέβαια περίμενα να πεις ποιος για να πανηγυρίσω. Αλλά... καλά, εντάξει. Ήμουν βέβαιο. Σήμερα θα με έπιανες όντως. Είμαι να πούμε σου ψωμούξου. Σας γουστάρω τόσο πολύ εσάς, εσάς που δεν σταματάτε μέσα σε αυτή την παλιπεδίστικη να πούμε τρέλα με το ποιος αυτός. Λοιπόν, ο Μαουρίσιο, φίλε, έχω την απέτηση. Όλοι ήταν κακοί χθες. Αλλά όταν παίρνεις τα περισσότερα λεφτά από κάθε άνω στην ομάδα, δεν κάνεις αυτό το λάθος. Είναι παιδικό. Αυτό το πόντο, ελπίζω στο τέλος να μην μετανιώσουμε, να μην κλάψουμε για αυτό το πόντο. Να μην είναι καθοριστικός. Τέλος πάντων. Αλήθεια. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον δεν χάνεις. Δηλαδή με το Χ θα υπήρχε διαφορά, δεν νομίζω. Μόνο με την νίκη εμείς θα είχαμε διαφορά. Τέλος δηλαδή, το Χ από την ήττα πλέον δεν μας κάνει. Το ζητούμενο είναι ένα. Νίκη την Κυριακή με την ΑΕΚ. Αυτό, αδερφέ. Με αυτό θα ασχοληθούμε όλη τη βδομάδα. Θα κάνουμε τη γλώσσα μας πλεξούδα. Νίκη με την ΑΕΚ. Ό,τι και αν γίνει σήμερα. Γιατί αυτό που θα γίνει σήμερα δεν θα είναι το οριστικό. Θα πάμε στην Εφέσιον. Τις αποφάσεις θα τις πάρει. Η Εφέσιον. Δεν ξέρω τώρα. Η προϊστορία λέει δεν έχουν πολύ τύχη. Αλλά... η προϊστορία με άλλες. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Ας βάλει ο Θεός το χέρι του να πούμε. Αυτό. Αυτό. Άμα θέλει ο Θεός να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς. Μα αυτό λέμε. Πάρουμε. Δεν αδικήσαμε κανέναν, αδερφέ. Είδες, λυσάξαν όλοι εναντίον μας. Συστρατεύτηκαν όλοι. Πόλεμος, επικοινωνιακός, μηδιακός, δικαστικός, αυτά. Λύσα κακιά να μην μίσος, το πάρει μίσος. Ο ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό. Αλλά είναι στο τέλος δεν θα τους κάτσει. Μα θα αυτό. Τους κάτσει το λαιμό στο αυτό, τέλος. Αυτό. Έτσι. Να είστε καλά, αδερφέ. Αυτό θα γίνει. Καλημέρα. Γεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Πάμε. Τελευταία. Δύο ακόμα. Καλημέρα σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι. Έλα. Γεια σας. Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Έλα, Κωστάκι μου, έλα. Εσύ κλείνει σήμερα. Έλα, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Έλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ δεν συμφωνώ με το παλικάρι που του Βασίλη που είπε ότι ήταν αναμενόμενη να γίνει μια ήττα. Φίλε, στην έκαναν την ήττα. Δεν ήτανε. Και αυτό ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό. Από τότε σου κόψανε τον κόσμο να κατεβαίνεις εκτός έδρας. Από τότε που θέλαν να σου βάλουν αυτή την κορδία για τη μορία. Από τότε που σπρώχνεται η ΑΕΚ. Που άλλαξε η ψυχολογία. Και η κάκη στη διαιτησία του Σιδηρόπουλου. Δεν μιλάει κανείς, έτσι. Όλα μαζί. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή ήμουν μέτριος προς κακός έπρεπε να χάσω. Εντάξει, πέναλτι γίνεται, τα έδωσε. Λοιπόν, και 1000 offside goals ακύρωσε. Και 1000 χτυπήματα αυτός ο Εγκλέσης έπρεπε να έχει φύγει από το πρώτο μήκρονο με κόκκινη κάρτα. Έτσι, όπως και αυτός είναι που κάνει το πέναλτι. Και όταν κάνει πέναλτι μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι κίτρινη. Είχε άλλη μία με στον Μπέλκα που κόκκινη. Είχε κάνει. Δείτε, ήταν κόκκινη. Ναι. Το γκολ αυτός το έβαλε. Βλέπεις όμως ότι δεν στεκόμαστε τόσο πολύ στη διαιτησία. Όχι, βλέπεις... φίλε, αυτό είναι ναι. Ότι στεκόμαστε. Κατάλαβες. Απλά όλο αυτό που είπες είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Θα γινόταν και μια τέτοια και μια ήττα. Όχι, δεν θα γινόταν αυτή η ήττα. Γιατί αν είχες πάρει και τον κολόγαυρο και κάτι είχες κερδίσει εδώ μέσα, τώρα θα περνούσε αέρα από την Τρίπολη. Κατάλαβες. Αλλιώς να πηγαίνεις να παίζεις με συν 4. Είναι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Και άλλη έτσι. Ψυχολογία και αλλιώς. Άνα μπράβο. Και διαιτητής μετά μπορεί να κάνει και άλλα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, Κωνσταντίνε μου. Αυτό λέμε τώρα. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να θωρακίσουμε. Πρέπει να πάμε να πάρουμε έτσι. Το μάτς πέτα από αύριο να μας νοιάζει μόνο το χανούμι. Μόνο αυτή από αύριο να το κερδίσουμε. Λοιπόν, και εμείς στεναχωριέσαι. Ας βγάλουμε ό,τι απόφαση θέλουμε. Ας πάρουμε στα ματσάκια που μας χρειάζεται. Έτσι. Και το λέω δεν είμαστε μόνοι μας. Κάποτε κατεβήκαμε 10-15 χιλιάρικα γιατί ένας απλός αγοράκης αρχόταν στον ΠΑΟΚ, φίλε. Εντάξει, τώρα έχεις έναν κύριο Ιβάν εκεί στα Σαββίδη που άμα σου πει μια κουβέντα φίλε, ο θάλος θα ξεκιθεί. Ακριβώς. Καταλάβατε γιατί κόλαση είναι εκεί κάτω. Άντε, γεια. Γεια σου Κώστα. Γεια. Λοιπόν, τέλος. Δώσε μου λίγο, Χριστάρα μου, θέλω δύο νούμερα. Μαριλής, φέρε σε παρακαλώ τη λίστα με τα ονόματα. Λέει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδέλφια, λέει ο Μάριος. Όπως είπε και ο Παυλάρας, επιτρέπεται να πέσει, βάλετε να σηκωθεί. Αυτό έγινε και χθες. Μπορεί να σκοντάψαμε, αλλά δεν μασάμε, σηκωνόμαστε και προχωράμε. Την Κυριακή στο νόμο μας, νικάμε την κούλα και ξαναβγαίνουμε στην κορυφή. Λέει ο Μάριος. Λοιπόν, μην απογοητεύεσαι, ψηλά το κεφάλι, πάω και είσαι αφού. Γεια σου, Χρύσα μου. Βάστα γερά, ψυχή μου, έχουμε δρόμο. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Παύλος λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πιστεύω μέχρι το τέλος. Τον Ντάμπελ εδώ το πιστεύουν οι αξιοθρύνητοι γαβραθερίνες, ήθελα να πω. Πότε επιτέλους έχουμε αθλητικό δικαστή στη Θεσσαλονίκη.
Η Δέσποινα Κυριακίδου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χθες στενοχωρηθήκαμε, αλλά τίποτα δεν τελείωσε. Εμείς μαζί για μια ζωή ζουμουσού. Το ίδιο λέει και ο Σίμος ο Σπυριδόπουλος. Εμείς θα είμαστε στο πλάι σου για πάντα, ρε Παοκάρα. Ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, καλημέρα, Κωστή από το Σπρόβερο Μάντσεστερ. Δεν λες τον καλλιτέχνη να βγάλει την παράσταση σε DVD, να την πάρουμε να τη δούμε με τα παιδιά μας και εμείς που είμαστε εξωτερικό. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα το προτείνω αυτό για την παράσταση Αετός ετών 90, καταπληκτική. ΠΑΟΚ, Νταμπλούχος Ελλάδος 2008, ρε. Μπίπιπ. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα και ζουμουσού όλη την ομάδα. Δυστυχώς, κύριε, νικηθήκαμε. Τα σκουπίδια του ΠΟΚ για μια ακόμα φορά πέτυχαν με κάθε τρόπο το σκοπό τους. Χάλασαν το μυαλό ομάδα σε κόσμο και σε έστειλαν αντί να κάνεις περίπατο τις τελευταίες αγωνιστικές να παίζεις τελικό κάθε αγωνιστική έχοντας αντιπάλους τους πάντες εντός και εκτός γηπέδου. Δείτε στο βίντεο του τελικού του 82 με την αδικημένη κούλα και πείτε μου αν το δικό μας κύπελο λόγω ενός offside αυτό τι θα έπρεπε να είναι. Συνεχίζουμε ενωμένοι να στηρίξουμε την ομάδα, να βγει πρωταθλήτρια μέσα στα γήπεδα και για τα υπόλοιπα ο πόλεμος συνεχίζεται στους δρόμους. Λοιπόν, ναι ρε, ήθος και περηφάνεια. Ήθος και περηφάνεια, αγώνας και δύναμη. Αυτό είναι ΠΑΟΚ, λέει ο Ελευθέριος. Γεια σου, Ελευθέρη. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Θεοφάνους. Πού είναι αυτοί που λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο καινούργιος Νταβατζής, ότι τον σπρώχνει η διαιτησία και η κυβέρνηση. Ο Θοδωρής λέει: καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Είπα λοιπόν σε παγκόσμιο πρώτη να σας παρουσιάσω τα καινούργια μου εφόδια για το κυνήγι και έχει εκεί τα ρολά από το χαρτί. Λοιπόν, πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Λοιπόν, Χριστό, δώσε μου λίγο από το 1. Από το 1 μέχρι το 92, δώσε μου ένα νούμερο για να δώσω το τάμπλετ και ένα για να δώσω το τρίμερο σε Ερμές. Το 71 το τάμπλετ, ναι. Και 42. Και 42. Λοιπόν, λέω πρώτα το τάμπλετ για να πάρει τηλέφωνο αυτός που κέρδισε. Λοιπόν, νικήτρια έχουμε. Είναι η Δημοπούλου Ιωάννα σε 680. Ιωάννα Δημοπούλου, παίρνεις τώρα τηλέφωνο στη γραμματεία για να σε βγάλουμε στον αέρα. Και το τριήμερο στις Θερμές κερδίζει πάλι γυναίκα. Η Λιάνα σε 258. Η Λιάνα σε 258. Και η Ιωάννα σε 680. Η Ιωάννα Δημοπούλου. Πάρε τώρα τηλέφωνο να σε βγάλουμε στον αέρα. Κερδίζεις το τάμπλετ της Lenovo. Τέτοια δώρα ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ελπίζουμε να προλάβεις. Να πω τους χορηγούς δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. Είναι ο Λουκάς, ο Χαλβάς Λουκάς, η αυθεντική γεύση όπως παλιά από την πόλη. Τα εγγόνια έφεραν τη γεύση και την ποικιλία αυτή, τη συνταγή, τη μαγική και, και τη συνεχίζουν. Οι παππούδες την έφεραν, τα εγγόνια τη συνεχίζουν. Και βέβαια μην ξεχνάτε, καλόε, αλόι με μύρτιλο, εκπληκτικά πράγματα για τον οργανισμό σας από την νούμερο 1 εταιρεία. Ξαναλέω, Δημοπούλου Ιωάννα, αν ακούς πάρε τηλέφωνο, αν δεν πάρει σήμερα θα επικοινωνήσουμε αύριο. Δημοπούλου Ιωάννα σε 6.80 κερδίζει το τάμπλετ και η Λιάνα σε 2.58 κερδίζει το τριήμερο στις Θερμές. Να πάρει το φίλο της, να πάρει τον άντρα της, να πάει να ξεκουραστεί. Φτάνουμε στο τέλος. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, δεν φεύγει κανένας, ζουμουσού λέμε. Ξαναλέω, όποιος φοβάται να πάρει σκύλο, όποιος φοβάται να βάλει συναγερμό, το χθεσινό περισσότερο μας πεισμώνει, το χθεσινό περισσότερο μας τρελαίνει. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Φιλιά!